Εδώ είμαστε. Αλήθεια. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. Άντε ρε παιδιά. Μια ώρα περιμένουν να βγει η εκπομπή. 12 και 9 είναι Κώστα. Τι και 9 και 1 πρέπει να βγαίνουμε. Σωστά, η προηγούμενη εκπομπή αργεί. Ναι, και μετά φωνάζει ο Τσατσαρός ότι αργούμε εμείς. Έτσι. Τσατσαρέ, μπήκες μέσα και να 12, θα και 12 θα. Όντως θα μπαίνω τώρα. Γιατί. Και 12 θα μπει, Τσατσαρέ. Έτσι. Τσατσαρέ. Τσατσαρέ. Λοιπόν. Και τα βλέπω όλα εγώ και πάλι μπλε. Εσύ, μη χάσεις. Λοιπόν. Ναι. Προτείνω να περιμένεις, απαντάω. Σε ποιον? Σε μία συνάδελφο. Πάμε στα σοβαρά. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η Χριστίνα δεν παίζεται, φίλε. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Την επόμενη Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ, ευχαριστούμε την ΕΠΟ για την πολύ ωραία ώρα. Γιατί η στερεά. Ιδανική αυτή. Μια χαρά. Τι έπαθε? Ποιος ήρθε? Παράταση του προγράμματος, πανηγυρίζει ο Ζαγόρας και τέτοια. Θα πω για μια ακόμα φορά: το ποδόσφαιρο γίνεται για τις φιλάθλοι. Ναι, γιατί... Δεν γίνεται για τη τηλεοράση, Κρυσάνθη. Οι φιλάθλοι δεν. Οι φιλάθλοι από την Αλεξανδρόπολη δεν θα δει φιλάθλοι. Πάω. 9.30 ώρα. Ναι, πάω και πάω παντού και. Ναι, Παοκάρα και. Μα, εσύ βαριέσαι να πας στη Βέρεια. Εμείς μαζί για μια ζωή. Ναι, καλά, ναι, Κρυσάνθη. Εγώ τι να βαριέμαι, δίπλα είναι η Βέρεια από τον Βαθυλακό. Ο άλλος από την Αλεξανδρόπολη Τετάρτη δεν θα φύγει από το σπίτι του η ώρα 3 να είναι στην Τούμπα. Αρχίσαν οι δικαιολογίες για την άδεια Τούμπα. Αρχίσαν οι δικαιολογίες. Το ελαστικό γήπεδο αυτό που χωράει 76.000 κόσμο δεν είναι. 45.000 το χωρούσε το 80. Και ούτε πάω ΠΑΟΚ TV. 50 το 90. Πώς? 50 το 90 χωρούσε. Ναι. 42 το 95. Ναι. Και τώρα χωράει 23. Μαζί με 30 χωράει τώρα. 30 μαζί με τα διαρκεία. Με 27.000 καρεκλάκια χωράει 30. Γιατί κάθονται και στα σκαλοπάτια αυτοί παντού, πάντα. Στέριο, τι λέει ρε. Πού να ξέρει, πού να δει τη νέα Τούμπα. Το 2023 που θα 41, γίνει. 41-926. 41. Έτσι δεν είναι, το 1926. Όχι, 31-41. Και στο 41-926 θα έχει 50.000 κόσμο. Ναι, όντως. 55 καμιά φορά. Και με σφαγή εννοείται, ποτάμια τα αίμα. Το αφαβά είναι σφαγή, όχι σφαγή, ότι καθόμαστε κατά να χάσουμε. Πάω και τα λοιπά. Ναι. Πόλεμος από παντού. Έτσι. Ο Άρης ψήφισε ό,τι ήθελε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ψηφίζει ο Άρης για αποβολή του ΠΑΟΚ. Τι θα ψηφίσει, ρε παιδιά, όχι. Ναι. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Να πέσετε. Εσάς ή εσείς ορφανός τι ψήφιζε. Να πέσει ο Άρης. Εντάξει, αυτό όμως δείχνει η Χρύσανθε σου λέει ότι. Τι ουκαιά. Τι και ουκαιά. Ό,τι υπάρχει με ΠΑΟΚ θα ψηφίζω να πέσει. Ό,τι υπάρχει για την νομιμότητα κανονικά πρέπει. Για την νομιμότητα. Αυτό είναι νομιμότητα. Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Νομιμότητα. Ρε εσύ, εδώ ο Πανετολικός ψήφισε να μην πέσει η Ξάνθη για να σωθεί, αλλά να μείνει η Ξάνθη στην κατηγορία. Να πέσει ο ίδιος δηλαδή. Να πέσει ο ίδιος. Δηλαδή είναι. Μπράβο τι λες τώρα. Μπράβο στον Πανετολικό. Γιατί έχει έναν πολύ ηθικό μεγαλομέτωχο. Όχι, έχει. Το κύριο Κοστούλα. Ωραίος, ωραίος είναι ο Κοστούλας. Είναι αυτός που έβγαλε αγγελία. Που έβγαλε αγγελία τον εαυτό του και λέει. Πες για τον Κοστούλα, τον ηθικό. Πες το στον κόσμο του Πανετολικού. Έλα, εντάξει, αυτή μάλλον για άλλα πράγματα. Δεν θέλουν να τον βλέπουν. Τι λες. Όπως δεν θέλανε και του Πασαριακού τον Θοδωρίδη. Δεν θέλουν, όντως. Έχουν. Και τι έγινε. Καλό μάθαν του Πανετολικού στα Europa League. Δεν ξέρω. Πανσεραϊκό και Θοδωρίδη δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Αλλά επειδή πριν είπες ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλοι. Δεν μπορεί λοιπόν όταν ο Κοστούλας τους φιλάθλει. Τους πετάει έξω. Είμαστε ένα Κοστούλα. Τους πετάει έξω. Αν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Κάτι θα γίνει. Ξέρω μια χαρά. Κάτι θα γίνει. Και του Πανετολικού ξέρεις. Ξέρω, μίλησα με οργανωμένους από τον Πανετολικό. Κάτι θα γίνει. Βράζουν. Είναι έξαλλοι. Τους έκλεισε και την κερκίδα. Γιατί τους έκλεισε την κερκίδα. Αν έρθει και το κάνει αυτό στον ΠΑΟ κάποιο, θα ουρλιάσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν κλείσει τη θύρα 4 και τους πετάξει έξω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί είναι η θύρα 4 και έχει τόση μεγάλη δύναμη. Δεν μπορεί. Βέβαια. Και δεν πρέπει. Όχι όταν είναι η θύρα 4 ή ο Super 3 για να μιλώ μόνο για τον ΠΑΟΚ. Η θύρα 7 και να λέμε ο λαός. Αλλά επειδή εκεί είναι ο Πανετολικός. Η κόντρα γιατί ξεκίνησε. Δεν με νοιάζει. Όχι αφού μίλησε με οργανωμένο. Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλοι. Μίλησε με οργανωμένο δεν μίλησε. Πάλι ψέματα λες. Ανοίξου είναι η θύρα να πούνε. Ακόμα και όταν σκαρφαλώνουν από πάνω. Όταν σκαρφαλώνουν. Είμαι με τους Πανετολικούς. Για το λαό του Αγρινίου. Η κόντρα γιατί γεννήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Ο κόσμος έχει δίκιο. Στη θύρα 4. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Σκαρφαλώστε του Λευτέρη Πανταζία. Έκανα τώρα χρόνια τώρα αυτό. Μίλα όντως με οργανωμένο του Πανετολικού να σου πει γιατί έχει ξεκινήσει η κόντρα. Γιατί, πες μας. Γιατί, πες μας εσύ. Πες μας, γιατί. Γιατί τα έχουν με τον πρόεδρο του. Ναι, γιατί, κάτι έγινε. Και πετάμε έξω τον κόσμο. Και τι, ναι, μαλώνουμε. Προσπάθησε ο Πανετολικός αυτού που δημιουργούν πρόβλημα να του πετάξει έξω. Α, ωραία. Άρα εσύ αυτοί που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι με τον Άρη
θα του πετάξει έξω. Του μπήκαν σε παράλληλο για τον Πανετολικό μιλάμε. Αλλιώς θα μιλάμε για τον Πανετολικό. Απομακρύνθηκαν αυτοί. Απομακρύνθηκαν. Εγώ ξέρω όταν έγινε υποθέρμανση. Μια επαρχιακή ομάδα έχει το καλύτερο γήπεδο στην επαρχία. Ποιο, τι έχει. Του Πανετολικού. Τι λες. Ένα τείχο έχει. Ποιο καλύτερο γήπεδο. Με μια κερκίδα το καλύτερο γήπεδο. Μια κερκίδα. Ναι, μια κερκίδα. Ποιο είναι καλύτερο. Από εκεί δεν έχει. Έχετε ένα τείχο νομίζω. Του Όφη. Ποιο ποδοσφαιρικό του Όφη. Δεν είναι καλύτερο. Τη Ξάνθη που το αγόρασε. Α, δεν αγόρασε το κήπεδο, συγγνώμη. Και αγόρασε τα εκεί πέρα. Και όπω είπε ο Κοστούλα, και το δικό μου λέει, αν κάτι έρθει κάποιο να το πάρει, το δίνω. Ηθικός. Το δίνω. Ωραία. Και μετά ψήφο. Κλακ. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Πάει ο Βουτσάς. Πρώτη ώρα μαζί μα. Πάει ο Βουτσάς. Πάει ο Βουτσάς. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Ειδικά για τη δική μα τη γενιά. Και όντως, την προηγούμενη περισσότερο. Τους μπαμπάδες μας. Αλλά και εμείς μεγαλώσαμε με. Γιατί κάποτε οι ελληνικές ταινίες δεν είναι το όπως τώρα που τις δείχνουν 5 ώρα το απόγευμα και έχουμε δει 500 φορές. Τις έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά υπήρχε το Σάββατο βράδυ, ας πούμε, που η ελληνική ταινία. Ελληνικά, ναι, βέβαια. Έβαζε ελληνική ταινία. Βάλα δούμε ελληνικό. Εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο ηθοποιό. Τεράστιο. Μορφή, κυριολεκτικά. Ο οποίο έφυγε πλήρης ημερών. 88-89. Εντάξει, απλά. Ήταν λίγο ξαφνικό γιατί μέχρι και πριν ένα μήνα, ας πούμε, ήταν στην επικαιρότητα. Πήγαινε στο θέατρο, έπαιζε. Μιλούσε στις τηλεοράσεις φουλ τη ζωή. Παιδί έκανε τώρα. Τώρα έκανε παιδί. Αυτό δεν ήταν και τόσο. Έζησε τη ζωή του. Τι τόσο. Γιατί. Τώρα, φίλε, δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Γιατί το 85 χρόνο. Εντάξει, δικαίωμα έχει ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Το παιδάκι. Απλά το παιδάκι 4 χρονών δεν έχει μπαμπά. Καλά, ρε φίλε, και παιδάκια άλλα δεν έχουν μπαμπά. Ναι, ρε φίλε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλο πάντων. Εγώ τον. Είναι από του αγαπημένου μου τέλο πάντων. Είναι τεράστια μορφή, ναι, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και έζησε τη ζωή του. Έζησε τη ζωή του. Είναι σημείο αναφοράς, επαναλαμβάνω. Και είναι, ίσως είναι ο τελευταίος Κώστα από αυτή τη γενιά. Ένας ήταν υπήρχε... ο Βέγκος. Πάει ο Βέγκος. Όλοι οι υπόλοιποι γυρίζουν. Ο Μουστάκας, πάει ο Μουστάκας. Ο Μουστάκας ήταν πιο νεότερος. Ο Σταυρίδης, πολύ πιο παλιά. Ο Μουστάκας ήταν πιο μετά από αυτόν. Ναι, πιο σωστά. Από αυτούς εδώ πέρα. Ο Βουτσάς. Παπα Μιχαήλ Βουγιουκλάκη. Κωνσταντάρας. Αυτοί φύγανε μικροί, ήμασταν ακόμα εμείς τότε. Ναι, αυτοί όμως είναι οι ελληνικές ταινίες. Σταυρίδης, Χατζηχρήστος, Βέγκος. Φύγαν όλοι. Αυτοί όλοι. Υπάρχει κάποιος. Που να έμεινε. Τέτοια. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Και βέβαια η Σαπουτζάκη που θα ζει για πάντα. Πολύ νεμίδιαζε. Είναι και η Μάρο Κοντού είναι και ο Κωνσταντίνου είναι. Ο Γιωργίτσης. Και ο Μάκη Μάρκο και ο Κωνσταντίνου είναι λίγο πιο, αλλά είναι και αυτός, ναι. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου. Αν μου φέρετε εκείνο το γλυκό το, ναι, έτσι, ναι, το αυτό. Α, μπράβο. Λοιπόν. Εντάξει. Να είναι καλά εκεί που θα βρίσκεται πλέον. Καλό ταξίδι, όντως. Καλό ταξίδι. Αγαπητός πολύ, αγαπημένος πολύ. Νομίζω πιο αγαπητός από όλους ήταν. Ναι, γιατί ήταν και πολύ ανοιχτός, πολύ έτσι εγκάρδιος με όλους. Ακομπλεξάριστος. Έτσι. Εντάξει. Τι να πούμε. Καλό ταξίδι. Στον Κώστα Βουτσά. Αεξής. Αεξής, ναι, ενώ πολλοί νομίζαν ότι είναι Ολυμπιακός επειδή ήταν σε εκείνη την ταινία που παίζε ποδόσφαιρο με τα ερυθρόλευκα. Έχει παίξει με τη φανέλα του Άρη στο Κλεάνθης και στο Χαριλάου τότε σε αγώνα καλλιτεχνικό που παίζαν ηθοποιοί. Έχει παίξει με τη φανέλα του Άρη, του ο Άρης. Άρης Στέργιο. Στέργιο ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης. Ο Τσιτσάνης. Ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και ο Βαμβακάρης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Άρης από σπόντα. Ο αυτός ήταν κανονικά. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης ήταν Αριανός. Το έλεγε. Κανονικός, το έχει δηλώσει και τα λοιπά, βέβαια. Όπως ο Διονυσίος Μοστράτης ήταν ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι... Εντάξει, όπως και ο Ρέμος είναι Ηρακλής. Να κάνουμε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι Άρης πλέον. Ο Ρέμος, επειδή πάει στον Άρη. Όλους... Καλά, και τι. Πάει στον Ηρακλή. Δηλαδή, άμα είμαι Άρης και εγώ στον ΠΑΟΚ. Και εγώ πάω στο Παλατάκι και στην Τούμπα. Είμαι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Σωστά. Λέω και ο Ρέμος είναι τραγούδι. Δημόσιο πρόσωπο και κάνει δημόσιες σχέσεις. Στην σουρουίδα του Καρυπίδη. Εντάξει, ναι, γιατί. Άμα τον φωνάζει ο Καρυπίδης και άμα ο Καρυπίδης πηγαίνει στα μαγαζιά του και κάνει λογαριασμό 500 χιλιάρικα. Δεν θα πηγαίνει. Και ο Ιβάν πάει. Δεν πάει στην Τούμπα όμως ο Ρέμος. Πού πάει ο Ιβάν. Στο έχει πάει στο μαγαζί. Ούτε μία φορά. Έχει 500 ευρώ. Ούτε μία φορά. Έχει πάει Στέργιο. Με την τέτοια. Στο Ρέμο. Ναι. Με την Ευρωβουλευτή. Με την Ευρωβουλευτή. Με την Ευρωβουλευτή. Τότε πριν. Τότε. Μια φορά είπα. Δεν είπα 15. Με την Εύα. Ναι, με την Εύα. Στέργιο. Με την Εύα. Με την Εύα, Στέργιο. Στέργιο σου λέει ότι υπερασπίζει και η Κοστούλα αυτό που υπερασπίζεται Μαρινάκη.
Έχει δίκιο ο φίλος του Αλέξανδρου. Δεν υπερασπίζει το Μαρινάκι. Ποτέ δεν έχω υπερασπίσει το Μαρινάκι. Ούτε ο Στέργιος υπερασπίζει τον Κοστούλα. Λέμε την άποψή μας, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαστε δικηγόροι κάποιοι. Και δεν κατάλαβα. Όταν λέμε την άποψή μας για κάτι. Επειδή θες να βάλεις τις ταμπέλες, να σας πω και κάτι. Στα παπάκια μου αυτά που λέμε για τον Ολυμπιακό, να ξέρετε. Στα παπάκια μας. Ναι, αλλά κάθε φορά χρειάζεται που δίκιο ο Ολυμπιακό. Την άζησε. Δεν με ενδιαφέρει. Την άζησε, Ολυμπιακό. Χι Ολυμπιακό από την εκπομπή. Ποιο Ολυμπιακό, φίλε. Εμεί είμαστε Άρης. Πάμε να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Τι πετάγεσαι, ναι, τότε και εσύ με τον Άρη. Εδώ εσύ πετάγεσαι για, για του Πανατολικού. Για του Πανατολικού. Και μα είπε ότι έχει το δεύτερο γήπεδο. Παίζει Ξάνθη για να βγει στην Ευρώπη. Τελικό. Παίζει τελικό την Κυριακή η Ξάνθη. Ναι. Όλοι οι Ξάνθη πρέπει να είναι εκεί να βγει στην Ευρώπη. Με ποιον παίζει. Με τον Μπάουκ. Και έχει 24 απόδοση την νίκη της! Πω! Και δώσα... μιλάτε! Και λένε ότι θα μπείτε με τέτοιο τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια που θα μπουν γηπεδούχοι και θα μπουν με... Τελικό! Παίζει τελικό για να βγει στην Ευρώπη! Και σου δίνει 1.700... Σκέφτεσαι να παίζει με τον Άρη! Απαγορεύει τη μετακίνηση. 80.000 ευρώ το εισιτήριο. Δεν θα το υπάρχει ένα. Τέτοιο, δεν θα βγάλουμε εισιτήρια μόνο με διαρκείας. Ναι, ούτε εννοείται. Τα διαρκείας θα μπουν. Θα πηδάμε τα. Εντάξει, έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Έλα, ρε, πείσατε και τώρα. Εντάξει, και εσύ ασχολείσαι με το αν ψήφισα. Ναι, να πέσει ψήφισα. Τι θες να ψηφίσει ο Άρης. Ο Άρης είναι και στο ΠΑΟΚ. Ψηφίζω να πέσει. Θα πνιγώ, όχι. Τι να μην πέσεις. Να πέσει. Τι. Νομιμότητα. Η νομιμότητα. Ό,τι λέει η νομιμότητα. Αυτό λέει. Ό,τι λέει ο νόμος. Άρθρο 35. Θα το αποφασίσουν τα αρμόδια δικαστήρια. Μα... όχι εμείς. Οι ομάδες ψηφίζουν. Εδώ ψηφίσαν για να μην πάει στα δικαστήρια. Όσο Φουπουάρης λέει τι απόδοση είχε, ρε Χρυσανθέ. Όσο Φουπουάρης. 12. Όχι όσο Φουπουάρης. Άρης όσο Φουπουάρης, να μου πει. Όχι, ο Θεοφίλου. Ή έδινε 5 στον Άρη ναι. Και ένα 60 στον Ολυμπιακό. Όχι 24. Όχι 24. Ο δεύτερος με τον πέμπτο, με τον έκτο. Με τον έβδομο, τον όγδο. Λοιπόν, Κορνήλιος Παλάς μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής, της διασκεδαστικής αυτής εκπομπής στα Αιρτζιανά της πόλης. Τεσσάρων αστέρων, 24. Το Κορνήλιος Παλάς Hotel, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Πελάθνικη Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, μετά το φανάρι της Αγχιάλου, κέντρο απόκεντρο κοντά στην πόλη αλλά και μακριά από τη Θασαρία. Παρκάρισμα και τέτοια εννοείται δεν αγχώνεστε. Άνετη χώρη πάρκινγκ, γυμναστήριο για το Χρύσανθο και για μένα που το χρειαζόμαστε. Εστιατόριο δεν το χρειαζόμαστε πλέον, Χρυσανθέ, έτσι είναι. Αλλά οι θαμώνες του Κορνήλιος Παλάς το χρειάζονται. Το εστιατόριο πώς δεν το χρειαζόμαστε, ρε Κώστα. Διατροφή κάνουμε. Θα κάνουμε βραστά λαχανικά θα μας κάνει. Και φιλέτο θα μας κάνει. Και σολομό. Σολομό, ναι. Σωλήνες από το Λουδία. Εκεί έτσι. Στη βραχιά που τρώγαμε. Και καφέ μπαρ βέβαια. Ίντερνετ παντού. Πολύ ωραία δωμάτια. Πολύ ωραία δωμάτια. Υψηλό επίπεδο σέρβις. Όλα αυτά στο Κορνήλιος Παλάς. Για την ομάδα σας, εσείς οι παράγοντες, σκεφτείτε το. Ο Κορνήλιος Παλάς. Είναι το καλύτερο ξενοδοχείο για να πάτε την ομάδα. Με ηρεμία, δηλαδή μακριά από την πόλη και τους πειρασμούς. Χρύσανθε. Και τους πειρασμούς. Ναι, Κώστα. Αλλά και κοντά για να πάτε κατευθείαν στο γήπεδο που παίζει η ομάδα που κάνετε προετοιμασία. Δηλαδή 10 λεπτά με το λεωφορείο κατευθείαν έφτασε η ομάδα και είστε άνετοι. Πολλές ομάδες μένουν στον Κορνήλιο. Και νομίζω ότι μπαίνοντας και στο site θα δείτε ομάδες και τη Super League και του Α1 και μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ. Πάρα πολλές ομάδες, νομίζω δεν είναι τυχαίο αυτό. 2-30-0-7-23-700, Κορνήλιος Παλάς, πρέπει να πας. Έγινε τεράστιο θέμα με την δήλωση του δικηγόρου, του κ. Παναγόπουλου, που άντε είπε, πάλι, που είπε, με το φίλο του. Όχι, να ακούσεις. Ναι, τι είπε, που είπε ότι μου είπε ένας δικηγόρος, μου είπε, ναι, ότι τα παίρνει ο Αρκούδης. Ο Αρκούδης είναι λαμόγιο και τα παίρνει. Ναι. Και είπε αυτό το πράγμα. Το είπε, και ναι. Έγινε τεράστιο πρώτο θέμα το είπε, κτλ. Ναι. Βγαίνει λοιπόν. Ο επιχειρηματίας κύριος Σάμπι Μνιόνι στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Όχι στον Open. Στο ΟΚΕΑ, ναι. Έτσι. Στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Μάλιστα. Και λέει. Και λέει, και λέει. Ο τέος αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος μου απέτησε ναι. Μεγάλο χρηματικό ποσό σε σχέση με τις εκκρεμότητες με τη λίστα Λαγκάρτ παρουσία του κυρίου Παπά. Τι Παπά. Του Παπά. Του Νίκου Παπά. Παπά. Μάλιστα. Του Υπουργού Επικρατείας. Για να μην σε βάλω στη λίστα Λαγκάρ, δηλαδή. Περιμένω όλοι αυτοί που κάναν πρώτο θέμα το μου είπε του Παναγόπουλου για τον Αρκούδη ναι. Να κάνουν και αυτό πρώτο θέμα. Γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο τεράστιο θέμα αυτό είναι. Αυτό είναι τεράστια πολιτική σημασία ζήτημα, ναι. Έχει γίνει στην προανακριτική της Βουλής. Φυσικά, επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το δείτε. Πόρε, Στέργιο. Από αυτούς που κάναν πάλι, θέμα. Ναι, τον Παναγόπουλο. Που κάναν θέμα τον Παναγόπουλο. Τον Παναγόπουλο. Που του είπε κάποιος. Έχει πει ότι ο Υπουργός στην προανακριτική της Βουλής. Του ζήτησε λεφτά. Οχ. Αντιλαμβάνεσαι. Τα εισιτήρια θα τα δώσουμε. Ναι, εντάξει, είναι χοντρό, αλλά πρέπει να το αποδείξει κι αυτός όμως. Έτσι, Χρυσάνθε. Ναι, ναι. Όπου και να το λες. Ναι, ναι. Ακόμη και στο δικαστήριο το λες. Εγώ λέω για την ο δικαστής σε ρωτάει, έχετε αποδείξει, κύριε Κούση. Εγώ λέω για την επικοινωνία, Κώστα. Σωστά. Ας πούμε σήμερα η επικοινωνία του Παναθηναϊκού και του Sport FM είναι. Ναι. Θα δούμε. Θα παίξουν, λέει, και η 7η. Όποιο γίνει 7ο, λέει, έχει θέμα.
διότι. Το παλεύουν μήπως και. Όχι. Επειδή ο Άρης χρωστάει στη FIFA τα λεφτά αυτά, μπορεί να μην πάρει άδεια. Να το. Κατάλαβες. Άρχισε ο πόλεμος. Ενώ βγήκε ο Δημητρίου. Και είπε ότι δεν έχει θέμα. Και είπε, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την αδειοδότηση. Χρυσανθέ, κράτα μικρό καλάθι. Ιδίως για όσα λέω αξιοπρεπής αυτός κύριος. Την ίδια στιγμή υπάρχει γκάλωπ σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό σε σχέση με τον Καρυπίδη. Με τον κρέμασαν στο πανό δίπλα στο Μαρινάκι. Χθες ο Καρυπίδης ζητεί τον υποβασμό του ΠΑΟΚ. Συμφωνείτε? Πουλάει άρο ο Καρυπίδης. Τα μέσα της πόλης. Στεριό. Χαιρετίσματα. Βλέπεις νομίζω μπροστά σου τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, έτσι. Για το πρώτο θέμα σχετικά αυτό που είπε για την αδειοδότηση. Μας πολεμάνε, δεν την πήραμε και ποιος είναι δεν αυτό. Δεν θα γίνει. Καμία σύνδεση. Θα καλά. Η ΕΠΟ θα το γυρίσει γιατί τώρα σώζεσαι γιατί είναι μαζί με την ΕΠΟ το θέμα. Κώστα, είναι γκάφα τη ΕΠΟ. Είναι επιτροπή αδειοδότησης για το. Γιατί δεν, ΕΠΟ. Δεν έχω να πληρώσω 800 χιλιάρικα. Δεν ξέρω. Δώστε ρε φίλε. Δώστε 40 εσύ εκατομμύρια να τα δώσω. Τι σε νοιάζει να τα δώσει ο άλλος. Ένα ευρώ να γλιτώσω άμα ναι, είπες αν έχω 800 να δώσω. Δώστα και τελείωσε. Αν φτάσει, σου λέω το μαχαίρι στο τέλος. Αν ναι, φτάσει στο να μην παίξω έτσι, ευρώ. Ναι. Έτσι το δέχομαι. Αυτό θα κάνει. Θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους, θα τα γλιτώσει και αν δεν τα γλιτώσει θα τα πληρώσει. Λοιπόν. Θα μας τα δώσει ο Μαρινάκης που λέτε. Ναι, για το Μαρινάκη. Για τον πρόεδρό μας. Λοιπόν, πώς έχει ξάδει 10 εκατομμύρια για ένα ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε και λέμε. Και πρέπει να παίξω και στα play-off γιατί μου έχει διεκδικήσει ο Champions League. Άμα πέσεις. Champions League. Μένει μια θέση. Συνεχίζουμε για τα εισιτήρια που δίνουμε. Για τα εισιτήρια. Κώστα, μα πέσετε διεκδικό. Εύκολα. Στέργιο, λυπάμαι. Το ξαναπεί, Χρυσανθέ. Ναι. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. 106 είμαι. Έχουμε εισιτήρια να δώσουμε για το λαό. Έχουμε για Άρης Ατρόμητος, 2 εισιτήρια. ΠΑΟΚ δεν έχουμε. Έδωσε 3 εισιτήρια. Αλλά είναι βράδυ αργά και δεν μπορούν να πάνε. Αν είναι η ώρα, ναι, κακή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν παίζει. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 70.000 κόσμο θα έχει. Αν είχαν κερδίσει όμως. Ο Στέλιος το λέει μάλλον από επαγγελματική άποψη. Τι. Α, έχει δίκιο γιατί είναι καθημερινοί και δουλεύουν. Πώς θα έρθουν. Έχει δίκιο. Αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Χρυσανθέ. Δεν θα ψάχναμε. Τα πράγματα είναι απλά, Χρυσανθέ. Ναι, τα λέγαμε και για το Ξάνθη Άρης που ήταν 9.30 ώρα πάλι τα λέγαμε. Ναι. Μάθε να κρίνεις λίγο σφαιρικά το θέμα. Δηλαδή, αν το Άρης Άκη είναι 9.30 ώρα, δεν θα έχω κόσμο. Φεβρουάριο μήνα, 9.30 ώρα, δεν εξυπηρετεί κανέναν. Μάρτιος είναι το μάτσο. Δεν έχει δίκιο, δεν εξυπηρετεί. Άσε με, Χρυσανθέ. Την τηλεόραση εξυπηρετεί. Άσε με τώρα. Καλά, Μάρτιο είναι το μάτσο. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο δείχνει το κύπελο, η Κοσμοτέ. Την τηλεόραση εξυπηρετεί. Πώς θα πουλήσω. Που σε πληρώνει, Στέργιο. Που σε πληρώνει. Το Άρης γιατί το δίνει 6,5. Δεν πουλήσει αυτό. Μια χαρά θα πουλήσει. Το ένα το βάζει. Αν έδειχνε το Ολυμπιακό πάω Ολυμπιακό 7,5. Δεν θα πουλούσε. Τη μέρα που έπαιξε καλά το είπε. Ξάνθη Άρης 9,5 έπαιξε όφι ΠΑΟΚ 3 ώρα το μεσημέρι. Τότε γιατί δεν είπε γιατί βάζει 9,5 στον Άρη και βάζει 3 στον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι η τηλεόραση. Βάζει ένα στις 3, ένα στις 6,5, ένα στις 9,5. Χρήσατε, απλά έκανε ένα σχόλιο και το εμπορικό. Το εμπορικό. Πάω κολυμπιακό. Τι ώρα το βάλει. Δηλαδή, Champions League όταν θα παίζει, τι ώρα θα παίζει. Τι ώρα το βάλει. Champions League όταν παίξει, τι ώρα θα παίζει. Στέργιο, εντάξει. Πάω κολυμπιακό είναι ρε φίλε. Ο Στέργιος έχει δίκιο με το δεδομένο που το λέει. Έχει δίκιο. Αλλά και από την άλλη λε ότι τώρα πάω κολυμπιακό, τι ώρα το βάλω. Δηλαδή, Champions League όταν παίζει. Πού είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Ευρώπη όταν παίζει, τι ώρα παίζει. Δεν παίζει εκείνη την ώρα. Ποια Ευρώπη. Που αποκλείεσαι από τον Ιούνιο. Τι πότε παίζει. 8.30 παίζει. 8.30. 10 παίζει Κώστα. 10 παίζει στο Europa League. 5 είναι το ένα Europa League. Στο ένα τέτοιο. Και ναι. 10 είναι το άλλο. Ωραία. Δεν κατάλαβα. 10 και 5 παιδιά, κιόλας. Μιλάμε για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ναι, τώρα. Έχει δίκιο, ναι, εντάξει. Δεν είπαμε. Μιλάμε. Άμα η αλήθεια έχει πάντα. ΠΑΟΚ Κόφι, το άκουγα αυτό που λες. Okay. Δύο προσεγγίσεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επειδή τώρα δεν θα έχετε κόσμο και ψάχνετε τις δικαιολογίες. Δεν θα έχει, γιατί δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Όχι, δεν θα έχει. Τι λες. Το πάνω θα βγει το ίδιο. Όχι, δεν θα βγει. Κάνε ρεπορτάζ και θα βγει άλλο. Του ΠΑΟΚ, θα πάνε από τις 7 ώρα το πρωί να το ψάχνουν. Αφού παίρνει τηλέφωνο Τετάρτη. Παδόν, Τετάρτη. Θα πάνε από τις 7 ώρα το πρωί να το ψάχνουν. Το πανό. Είναι τώρα βγήκε όμως. Ωραίο ήταν αυτό με τον Νουρένα. Έξυπνο. Γιατί πάνω εκεί το άλλο τα ανθρωπάκια ήταν οι μάρτυρες. Ή αυτοί που. Οι μάρτυρες που χαιρέτησαν. Που γεια σας. Και αυτό έξυπνο ήταν. Όχι, ήταν δημιουργικό αυτό το παιδί. Από τα πάνω που ήταν έξυπνο. Ακόμα και δεν μου άρεσε γιατί ήταν ο Καρυπίδης μέσα, ας πούμε. Ήταν ο πρόεδρος του Άρη. Αλλά ήταν έξυπνο. Κάνε γκάλωπ. Οφείλω να το ομολογήσω. Από κάτι άλλο που δεν ήταν καθόλου έξυπνα. Το άλλο αυτό που το Παοκάρα στα δύσκολα που είχατε βάλει. Δηλαδή απίστευτο. Ποιο. Που βάλανε Πάοκ στα. Πώς τα εύκολα, πώς το βάλατε. Όχι, Άρη στα. Α, ναι, ναι. Που είπατε για τον Αριανό που έχει πάει στα κατσικογόρια για εύκολα και δύσκολα. Ενώ παίζετε Ευρώπες και τέτοια. Δηλαδή εντάξει. Εκείνο ήταν.
αστείο το πανό. Αυτό με τον Νούρ 1 και τα λοιπά, παρόλο που δεν συμφωνώ, ήταν πολύ ωραίο έξυπνο. Στο πλαίσιο της καζούρας. Okay, παράσιμο λοιπόν και του λαού του ΠΑΟΚ που από το Χρύσανθο. Από το Χρύσανθο του άρεσε. Για να μην είστε σε άλλες λούμπες και κάνετε πανό χωρίς νόημα, θα παίρνετε τηλέφωνο του Χρύσανθο να του λέτε την ιδέα σας. Όχι, είπε ότι του άρεσε τώρα Αριστερίου και εσύ. Είπε ότι του άρεσε. Για να μην υπάρχουν πανό που δεν του άρεσε. Εντάξει. Θα παίρνετε τηλέφωνο του Χρύσανθο ή στείλετε ένα mail στο Λαμπαοτάρης και ρωτάτε, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Συμφωνείς? Τα πιο ωραία πανό τα κάνει. Ναι, φίλε, εντάξει, την εκπομπή δεν μπορεί να το στέλνει να παίρνει και ο σταθμό σε μήνυμα. Απλά ονόμαστε Αριστερίο μου. Έχει δίκιο. Εντάξει, όχι στο Λαμπαοτάρι. Στο Λαμπαοτάρι θα πούμε άλλα. Τα πιο ωραία πανό τα κάνει ο Ηρακλής πάντως, ό,τι και να λέτε. Δεν σας βλέπουμε. Συγγνώμη, λέει, έχει και λαϊκή την Τετάρτη, ώρα να παίξουμε. Πολύ ωραία λαϊκή είναι τη Τούμπας. Φοβερή. Από τις καλύτερες. Έχει μέχρι και ζωντανά, ζωντανά τώρα. Ζωντανά ζώα υπάρχει αυτή η έκφραση. Ζωντανά. Ζωντανά ζώα έχει. Ναι, γιατί μπορεί να έχει και νεκρά. Νεκρά έχει σίγουρα. Έχει. Κοτόπουλα. Ζωντανά ζώα. Φίδια και νυχτερίδες. Έχει και δίποδα ζώα και τετράποδα. Και ζώα με ρούχα έχει. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σχετικά με τη χθεσινή εξέλιξη και το μνημόνιο αυτό που υπογράψαμε. Το οποίο μνημόνιο θα μας πει βέβαια ο καλεσμένος μας τι αφορά και αν τελικά είναι ένα κενό γράμμα, Στέργιο. Αν τελικά είναι δηλαδή. Κοίταξε. Μια σύνταξη ευχολογιών και τίποτα περαιτέρω. Εξαρτάται. Τι λέει, ότι θα πάρει τη διαιτησία. Ξένος αρχιδιαιτητής. Ναι, ναι. Ντουρ ντουρ, τι σημαίνει, Κρυσταλία, ντουρ ντουρ. Τι είναι αυτό. Ντουρ ντουρ ή βουρβούρι θέλεις να γράψεις. Τι είναι το ντουρ ντουρ. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Εντάξει. Κάτι από τα δύο. Ή ντουρ ντουρ ή θέλει βουρβούρι. Δεν το πιάσαμε. Κάνε όμως μουσική. Από κάτω. Πολύ ωραίο. Πρέπει να πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Να είμαστε σωστοί με τους χρόνους μας, Χρύσανθε. Και 32 πήγε ήδη. Και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη αυτή που είπαμε σχετικά με το μνημόνιο, αλλά και για τον πανικό που δημιουργείται στην Ευρώπη με τον κορονοϊό, που έχει σχέση βέβαια και με το ποδόσφαιρο, με αναβολές αγώνων και με φόβους για να πληγούν μέχρι και οι Ολυμπιακοί αγώνες που γίνονται. Πού γίνονται στέργοι οι Ολυμπιακοί αγώνες? Στην Πεκίνα. Στην Πεκίνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η Πεκίνα έχει πρόβλημα. Επίσης, δίνουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος. Και ένα εισιτήριο για το Ηρακλής Ιωνικός στο μπάσκετ, όπου για τον Ηρακλή θα ακούσετε λίγο μετά τη 1.30. Λίγο μετά τη 1.30, έτσι καθίστε να μας ακούσετε. Θα πούμε και για Ηρακλή ποδόσφαιρο, αλλά θα πούμε και για Ηρακλή μπάσκετ, γιατί έχουμε αλλαγές, Χρύσανθε. Ερχόμαστε. Πού, στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ. Αλλαγές. Αγαλές, που λέει και ένας φίλος μου. Τι? Αλλαγές στον Ηρακλή έχουμε. Αλλαγές. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 3 εισιτήρια θυμίζω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την επόμενη Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε αύριο. Ναι, τι θες? 2 εισιτήρια. 2 εισιτήρια τι? Άρης Ατρόμητος. Για την ομάδα που κερδίζει πάντα τα παίζει με πάθος. Ήδη διαδικασία. Αν δεν μας φάξει. Για ΠΑΟΚ βάλετε τη λέξη Άρης μαζί μας. Και Ηρακλής. Και Ηρακλής δώσε. Ηρακλής Ιωνικός. Κυριακή 5 παρατέρτο. Τι να ρε ματσάρα. Sold out πάλι. Μαζί μας την πρώτη ώρα όπως κάθε μέρα ο Μαρμαρίδης. Μια εταιρεία 100% ελληνική που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Κλασικά το μεγάλο κατάστημα, μεγάλη έκθεση έξω από την πόλη, όπως πάτε για καβάλα δεξιά, όπως γυρνάτε στην πόλη μας στα αριστερά. Για όσους δεν μπορούν να πάνε εκεί, υπάρχει το νέο κατάστημα στη Τζιμισκή, λίγο πριν την Ροτόντα. Και για όσους δεν μπορούν να πάνε ούτε εκεί, υπάρχει το marmaridis.gr με πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Κρεβάτια, έπιπλα για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα. Γενικά, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι σε full ποιότητα. Δεν θα κλάψετε ποτέ τα λεφτά σας, σας το λέω από πείρα. Και φυσικά υπάρχει και νέο πλάνο δόσεων το Μαρμαρίδι. Χωρίς ψωτική, χωρίς προκαταβολή. Κορυφαίος ο Μαρμαρίδης. Πάμε εμείς τώρα. Αν δεν μπορείτε να πάτε εκεί, μπορείτε να πάτε στην Αθήνα. Έχει καταστήματα και εκεί, μάνα στα Ραμόπουλε. Εννοείται. Ακριβώς και πολύ καλό. Και πολύ καλό κατάστημα. Έτσι, ωραία. Από τον κορυφαίο, τον επίπλο, πάμε στον κορυφαίο του για το διεθνές ποδόσφαιρο. Μάνο Σταραμόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Καλησπέρα. Κύριε Σταραμόπουλε. Καλησπέρα, αυτονόμορφη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και στο ναι. Μνημόνιο τώρα υπογράψαμε. Ναι. Αυτό είναι το μνημόνιο που πανηγυρίζουμε εδώ μεταξύ. Γιατί τα άλλα δεν πανηγυρίζαμε, σε αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί πανηγυρίζουμε? Το μνημόνιο, η UEFA. Ναι. Το θέμα είναι τώρα, όπως πάνε τα πράγματα, σε ελπίσουμε μέσα στους 3 μήνες να γίνει πλήρης εναρμονισμός και πιστή μετάφραση των κανονισμών UEFA-FIFA. Ούτως ώστε από τη νέα αγωνιστική περίοδο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα κανονικά.
πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά και από εκεί και πέρα οι αποφάσεις θα βγαίνουν πιο γρήγορα, το πολύ σε διάστημα 15-20 ημερών θα έχει τελεσφορήσει η κάθε απόφαση και θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Πάνω απ' όλα βέβαια το θέμα είναι να μπορέσει και ο Έλληνας φύλαθλος να έρθει πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο αγωνιστικό μέρος, παρά να ασχολείται με εξωαγωνιστικά πράγματα. Και επίσης ο κάθε γονιός να μην νομίζει ότι ο γιος του είναι ο Μέση, έτσι, γιατί πάμε πολλές φορές σε ακαδημίες και βλέπουμε γονιούς να συμπεριφέρονται σαν χούλιγκανς. Εμένα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πρέπει να αλλάξει. Τώρα έδειξες ένα τεράστιο ζήτημα, Μάνο, το οποίο πραγματικά απηχεί στην ελληνική κοινωνία, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έτσι. Μπορεί, ακόμα ο διαιτητής είναι άνθρωπος και λάθος θα κάνει δεκτό. 100%. Αλλά άμα του βρεις τη μάνα και τον πατέρα συνέχεια, εντάξει, ναι. Παραπάει το θέμα. Έτσι. Είναι θέμα παιδείας. Και, ναι, αυτό είναι, και η συμπεριφορά μας πρέπει να ξεκινήσει από το οικογενειακό περιβάλλον και μετά από το σχολείο. Έτσι. Γενικότερα, σωστά. Νομίζω ότι έτσι. Και η συμπεριφορά μας στο γήπεδο είναι θέμα και της κοινωνίας μας γενικότερα. Όλα. Ναι. Το σπίτι και το σχολείο. Αλλά... και παιδείας. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον Σλοβαίνο Αλεξάνδρ Τσεφερίν και τα άλλα υψηλόβαθμα στελέχη UEFA και FIFA. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να βάλει στο παιχνίδι με ανθρώπους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, ούτως ώστε να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους και να μην αποφεύγουν των ευθυνών τους. Ναι. Έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα όλα δείχνουν ότι ο ισχυρός άνδρας του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας το πούμε έτσι, θα είναι ο σημερινός Γενικός Διευθυντής των Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA, ο Σέρβος ο Ζόραν Λάκοβιτς, με ειδικό σύμβουλο τον παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Ντέμι Νικολαίδη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει σε τρεις μήνες να έχει γίνει το πλάνο όπως το έχουν σχεδιάσει οι ανώτερες αρχές του ποδοσφαίρου μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Το πρωτάθλημα θεωρώ θα κυλήσει κανονικά και από τη νέα σεζόν θα πρέπει ο καθένας να έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Σίγουρα. Τώρα, αυτό καθ' αυτό μέσα το μνημόνιο για πολλούς φαντάζει σαν μια σύνταξη συνέχεια ευχολογίων, Μάνο. Είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή... Ναι, αυτό θα δείξει την πράξη. Σε τρεις μήνες το ολοκληρωθεί, θα δούμε πώς ακριβώς θα ισχύσει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά. Πάνω απ' όλα βέβαια είμαι της άποψης ότι πρέπει να αλλάξει και η φιλοσοφία των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και των φιλάθλων. Σωστό. Αν δεν σταματήσει να υπάρχει αυτή η καχυποψία στο παραμικρό που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτα. Ακριβώς έτσι είναι. Εντάξει, η καχυποψία βέβαια προκύπτει και από γεγονότα πολλές φορές. Εντάξει. Υπάρχουν δηλαδή. Δίνουμε και πατήματα δηλαδή. Δηλαδή οι Έλληνες διαιτητές, αν δεν αποφασίσουν να δείξουν ότι αξίζουν, τότε καλύτερα να έχουν παντού ξένους διαιτητές. Σωστό. Να σου πω τον καημό μου, Μάνο, σου πω τον καημό μου. Μια μέρα να είναι έτσι, την άλλη αλλιώς. Όχι, θα σου πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ έτσι, συγκεκριμένο, το παραδέχονται όλοι. Δηλαδή τα παιχνίδια του Άρη δεν τα σφυρίζει ξένος διαιτητής. Το Άρη Σάκ, α πούμε, δεν το σφύριξε ξένος διαιτητής και σφύριξε το Λάρισα Πάο και το Ατρόμητος Ολυμπιακός. Όταν λοιπόν. Κεντρικά. Είναι σωστό αυτό. Δεν αποφασίζει. Υπάρχει... Ναι. Πώς να μην είναι καχύποπτος μετά ο. Ναι, πολιτική ίσω όλα τα μάτια. Βέβαια. Ή να ξεχωρίσουμε πού ακριβώς θέλουμε. Έτσι είναι. Γιατί είδαμε ότι το λάθος θα κάνει ο ξένος διαιτητής. Κανένας και ο τύπος ειδικά την άλλη μέρα δεν ασχολείται μαζί του. Έτσι. Μα δεν ήταν Έλληνας. Στην Τούμπα έχουμε. Στην Τούμπα έχουμε δύο φάσεις. Ίσως και τρεις. Οι οποίες είναι αμφισβητούμενες αν μη τι άλλο. Στον Έλληνα διαιτητή θα χρεώνονταν πρόθεση 100%. Θα ήταν εγκρεμασμένο στο άλλο θα έτσι. Έτσι πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό, Μάνο. Αυτό με τον πανικό που έχει προκληθεί και ίσως όχι αβάσιμα, αλλά νομίζω και κάπου υπερβολικά, σχετικά με τον κορονοϊό, με αναβολές αγώνων, Ιταλία, εκεί τι μαθαίνεις στο εξωτερικό, τι γίνεται. Το Champions League κινδύνευε χθες, το Νάπολι, η Μπαρτσελώνα. Ναι, εντάξει, στην Νότια Ιταλία ακόμα δεν έχει φτάσει. Δεν έχει φτάσει, ναι. Καθόλου. Ναι. Είδαμε βέβαια ότι. Πάρα πολλοί φιλάθλοι, χιλιάδες φοράγαν και μάσκες. Αλλά εντάξει, αυτές οι μάσκες πρέπει να πούμε, αν ρωτήσει κάποιος έναν γιατρό, είναι πολύ ελαφρές για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα είναι πρέπει να επικρατήσει η λογική ψυχραιμία. Ας ελπίσουμε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που τους επιτράπει να πάει και στην Κίνα θα βοηθήσει, γιατί στην αρχή οι Κινέζοι δεν θέλανε να έρθουν οι Ευρωπαίοι και γενικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός στα μέρη τους. Ναι. Αλλά κατάλαβαν ότι το θέμα είναι πιο σοβαρό από ότι δεν τους παίρνει πλέον η μυστικότητα. Ναι. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε να κινηθεί γρήγορα να βρεθεί το εμβόλιο αυτό για να σώσει ανθρώπους, γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει
η ζωή των ανθρώπων. Σίγουρα, εννοείται. Και μετά όλα τα άλλα. Εννοείται. Να δούμε. Τώρα το παιχνίδι της Λουτογκόρετς με την Ίντερ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, όπως ξέρουμε. Ναι. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και αναβλήθηκαν και την προηγούμενη Κυριακή αρκετά μας του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Άρα έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Και δεν ναι, δε πιστεύω θέμα, ναι. ότι σε Νάπολη, Μπαρσελόνα θα βλέπαμε άδειες καρέκλες. Έτσι. Να προσθέσω και κάτι ναι, άλλο. Ναι. Τα λόγια που είπε χθες το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Dick Found, ότι πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο 3 μηνών και στο Τόκιο να εξετάσουμε όλη την κατάσταση. Μήπως, αν όλοι το απερχόμαστε, δεν βελτιωθεί η κατάσταση, φτάσουμε στο σημείο να αναβληθούν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, που είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Ας ελπίσουμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στην Ιαπωνία, έτσι, και στις γύρω περιοχές της. Σωστά. Μάλιστα. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ για τη χρήσιμη κουβέντα. Ευχαριστώ να και είσαι εγώ. Καλά. Και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι, εννοείται, εννοείται. Η διοίκηση Manchester City προσανατολίζεται να προτείνει ως έναν από την πλευρά της δικαστή στο ΚΑΣ που θα προσφύγει για τον αποκλεισμό τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον Σοφοκλή Πυλάβιο. Φοβερό. Μάλιστα. Τρομερή είδηση μας έδωσε. Για να βγάλει πέμπτης απόφαση. Για να ρίξει τον Ηρακλή μάλλον, Μάνο. Θα δει γαλάζια και... Ο κύριος Πυλάβιος, ο οποίος είναι μέσα στο, είναι στο ΚΑΣ, έτσι, είναι στο σώμα. Είναι δικαστή στο ΚΑΣ. Είναι δικαστή στο ΚΑΣ. Που... Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μάνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και πάλι. Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο οποίος ο Σοφοκλής Πυλάβιος, ο γιος του παίζει και πολύ καλό μπάσκετ. Χρήσανθε. Πάρτον στον Ηρακλή. Είναι στην Αμερική, στο κολέγιο. Πού θα ήταν. Πού θα ήταν. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Αυτά και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μας ενημέρωσε για το θέμα του μνημονίου που υπεγράφει χθες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην UEFA και τη FIFA. Κατά τα άλλα, έχουμε και δαιμόνευτο και ποδόσφαιρο, έτσι, από όλα τα άλλα. Οι ξένοι κυριαρχούν σε όλα στη ζωή μας. Τόσο άχρηστοι είμαστε εμείς ως λαός, τόσο βούρλα. Μόνο μεγάλος Βασιλακόπουλος στον μπάσκετ. Μόνο μεγάλος, δεν έχει δεχθεί ούτε καν. Σε ηλικία. Και τι λέει τώρα και στη FIBA. Τι λέει. Από τότε που έφυγε από την που έχει Έλληνα, που έχει Έλληνα. Γι' αυτό τι λέει. Όχι, δεν είναι ότι είμαστε στην Ευρώπη. Σαν την έλεγε πριν. Γεωγραφικά θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο τυχεροί, να ήμασταν βόρεια Αφρική. Τη Αφρική, ναι, Μαυριτανία κανονικά. Με Λουτσέσκου τώρα παίρναμε με Champions League και τέτοια όμως. Ω, Αλαχλή. Αλαχλή και τέτοια. Αλαχλή. Πού είναι στην Αφρική. Στέριο. Στην Αφρική είναι, δεν είναι στην Αφρική, στην Ασία είναι αυτή. Στέριο. Όχι, πού είναι αυτή, σε ποια χώρα είναι. Ποιο, η Αλαχλή. Στη Σουηδική Αραβία. Σουηδική Αραβία. Στη Σουηδική Αραβία, βέβαια. Έτσι, ωραία. Αμένει στη Σουηδική Αραβία. Λοιπόν, αυτά και από το Μάνο Σταραμόπουλο. Να θυμίσουμε τις προσφορές μας για τα εισιτήρια. Ναι. Και πάλι, 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος, 1 εισιτήριο για τον μπάσκετ Ηρακλής Ιωνικός. FM και ενώ ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Και μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής Κορνίλος Παλάς Hotels. Στην Παλαιεθνική Οδό Θεσσαλονίκης, εδέσεις μετά το φανάρι της Αγχιάλου. Υψηλό επίπεδο σέρβις, άψογη εξυπηρέτηση, άνετη και μοντέρνα διακοσμημένη χώρη, γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, ίντερνετ, άνετη χώρη πάρκινγκ, ο Σονούπο και πουλ μπαρ με φοβερή πισίνα, σημείο φιλεξενίας αθλητικών συλλόγων το επιλέγουν για την άψογη διαμονή και τη φοβερή διατροφή και βέβαια κοντά στην πόλη αλλά και μακριά από αυτήν όσον αφορά στη φασαρία και στην ταλαιπωρία, ό,τι πρέπει για ήρεμη διαμονή και χαλάρωση και άνετη βέβαια και λουξ. Να πούμε συγχαρητήρια στην Super League και στον αθλητικό δικαστή. Η ΠΑΕΑΡΙΣ κλήθηκε σε απολογία. Ναι. Γιατί ναι. Σύμφωνα με την έκθεση του παρατηρητή, μάλιστα. Πετάχτηκαν ναι. από τους φίλους του Άρη στην Λαμία στο ταρτάν στο του γηπέδου ναι. 3 πλαστικά ποτήρια νερού. Και το έγραψε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Και θα φας 500 ευρώ. Όχι, θα φας πάει περισσότερο. Αλλά και μόνο που πάει ο δικηγόρος και τα λοιπά παράστα. Είναι επικίνδυνο, Χρήσανθε, γιατί αν βρει το πλαστικό ποτήρι νερού στο κεφάλι, στο ταρτάν του γηπέδου. Ναι, και εκεί κυκλοφορούν άνθρωποι. Δηλαδή, από καθαρά θέμα ατυχίας διευθυνήσαμε θύματα, αν έβρισκε κάποιον άνθρωπο το ποτήρι του πλαστικού του νερού, μπορεί να το προκαλέσει και κατάγμα στο λαιμό να βάλει κολάρο και στο ανοχήλος. Άρα, καλός λοιπόν ο Άρης. Γιατί εντάξει. Όπως είπατε και εσείς τις προηγούμενες μέρες, να μην το πετούσε λέει την κορδέλα. Ακούστηκε στην εκπομπή μας, Κώστα. Το είπε ο Κώστας. Το είπε. Ποιο? Ο Κώστας το είπε. Γιατί αυτός με την άλλη φωνή τα χρεώνεται όλα σε μένα. Να μην πετούσε τα ποτηράκια το νερό ή να μην πετούσαν. Στην κουμπορίλια. Οι φίλοι του Άρη. Για να μην ήταν ο Άρης σε απολογία. Πα
Πάντως δεν έχουμε δει τίποτα για τον απολογία του ΠΑΟΚ σε σχέση με, το, με την κλίση. Γιατί ακριβώς πόσες φωτοβολίδες, πόσες. Με τον Άρη είχαμε διαβάσει. Το κατηγορητήριο. 434. Τις μετράνε. Ακόμα τις μετράνε, νομίζω. Με τον ΠΑΟΚ θα τις μετρήσαμε ή ήταν αμέτρητες. Ακόμα τις μετράνε. Κάνε ρεπορτάζ Super League, Χρήστια, και θα δείξετε και το νούμερο. Δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα. Ή κάνεις μόνο στο Αγρίνιο ρεπορτάζ. Δεν ήρθε η κλίση απολογία. Σου δηλαδή. Λέω για την επικοινωνία, ρε φίλε. Εγώ κάνω ρεπορτάζ και ό,τι βρίσκω το αναδεικνύω. Και γι' αυτό τσατίζεστε. Αλλά βλέπω ότι του Άρη κάποιοι σπέβδουν να τα αναδείξουν ενώ τα δικά σου τα θάβουν. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Στη διαφορά στην επικοινωνία. Αυτό είναι το μέγα θέμα μου εμένα. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά χρόνια. Αρνητικό το δείγμα για κορονοϊό στο Αττικόν. Ωραία. Λήξη συναγερμού. Τώρα βέβαια δεν νομίζω ότι κάποιο, α πούμε, νομίζω ότι δεν θα έρθει και εδώ. Θα έρθει και εδώ. Είπαμε, προσοχή και όχι πανικός. Άλλο προσοχή, άλλο πανικός. Πλένουμε τα χεράκια μας. Ναι, δεν φταρνιζόμαστε στη μάπα του άλλου. Αυτός που δεν μπορούσε να μαρκάρει τον Χρήσανθε. Μαματζιόλα. Θα μαρκάρει τον το Μαματζιόλα. Αυτό ήταν επιτυχημένο, αλλά νομίζω λίγο αδική τον. Αδική. Το, όλους αδικούν. Τον αμυντικό Κικίλια, όχι τον πολιτικό. Ναι. Επειδή μιλούσα χθες με φίλο μου στη Μυτιλίνη. Α, καλά, αυτά που γίνονται στη Μυτιλίνη. Πέρα από κάθε φαντασία. Μισό λεπτό. Τώρα να πω κάτι άλλο. Άκουσα λίγο όμως τι λέει και άλλη άποψη. Δηλαδή τώρα οι κάτοικοι της Μυτιλίνης μαλώνουν για να μην γίνουν κέντρα όπου θα κλειστούν οι μετανάστες. Άρα θέλουν να είναι ελεύθεροι οι μετανάστες, να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην πόλη τους. Αυτό θέλουν. Να μην έρθουν κι άλλοι, Κώστα. Να μην γίνουν κι άλλα κέντρα. Θα κλείσουν αφού λέει τα παλιά κέντρα και θα γίνουν αυτά τα καινούργια. Η Μυτιλίνη περίπου έχει βουλιάξει 25.000 μετανάστες. Τι ζούμε. Σε ένα νησί που συνολικά ο πληθυσμός είναι γύρω στις 75.000. Γιατί δεν τους πάνε κι αλλού? Γιατί, Κώστα, αν τους πάνε αλλού, ναι, με βάση το μνημόνιο που έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Στέριο. Αν δηλαδή φύγουν από το νησί και μπουν στην υπηρετική Ελλάδα. Μάλιστα. Θα αυτομάτως, πρέπει. Αυτομάτως με βάση αυτό, όχι. Αυτό που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, 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 ναι. Γιατί επιλεκτικά διαβάζουμε και. Εντάξει, και μιλάμε, ναι, 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 ναι. Δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω στην Τουρκία. Α, είναι ενώ, Ελλάδα, ενώ αν είναι στο νησί, ναι. Ήρθαμε Ελλάδα. Όσο τέλος μένουν σε δομές στο νησί, μπορούν να επιστραφούν. Μπορούν να πάνε πίσω στην Τουρκία. Δεν πάνε ποτέ, ρε Χρυσανθέ, όμως. Τι δουλευόμαστε. Ναι, αλλά άμα πούνε η πυρωτική. Αν πάνε η πυρωτική Ελλάδα, αυτομάτως είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Ενώ στα νησιά. Για αυτά που συμβαίνουν, για να πούμε εδώ, είναι ντροπή. Ξεφτύλα. Άρα υπογράψαμε ότι τα νησιά είναι γκριζόνη. Τη κυβέρνηση τωρινή είναι. Ντροπή και ξεφτύλα είναι αυτό που γίνεται στα νησιά μας. Ντροπή και ξεφτύλα. Στην Κρήτη, κοίταξε, γιατί τους σε αντίθεση με εσάς που είστε κομματόσχυλα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα εννοείς. Όχι εσύ προσωπικά, όχι εσύ. Σε αντίθεση με εσάς. Και χώρια καταλαβαίνουμε. Με αυτούς, συγγνώμη, το σε εσάς δεν υπάρχει. Σε αντίθεση με κάποιους, λοιπόν. Με αυτούς που είναι κομματόσχυλα του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να πεις. Σε αντίθεση με κάποιους. Την πραγματικότητα, όχι μόνο ό,τι συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ντροπή και ξεφτύλα. Σε καλύπτει το σύστημα. Σε αντίθεση με κάποιους. Δεν θα βρίσκω τίποτα. Όχι, στην Κρήτη γιατί τους πάνε. Δεν μπορούν να τους πάνε, Κώστα, πρόσκειται. Η Λακρέτ είναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μνημόνιο που υπογράφηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση που αποκρύπτεται φυσικά και το καταλαβαίνω του γιατί. Είναι συμφωνία την οποία γνωρίζουμε. Ναι, μπράβο. Η οποία λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Άμα λοιπόν βγει ο πρόσφυγα στη Μυτιλίνη και τον πάρει και τον πα στην Αθήνα, δεν υπέχει το δικαίωμα. Εντάξει, να τον ξαναστείλει το πίσω στην Τουρκία. Μα η Τουρκία στέλνει 500 και παίρνει πίσω 2. Άρα τι, δουλευόμαστε. Δεν παίρνει πίσω 2 όπως. 2 παίρνει. Δεν παίρνει 10. Παίρνει 10. Παίρνει 50. Και στέλνει όσους γουστάρει. 10% είναι. 50 δεν παίρνει, Χρυσάνθη. Επέραμε 500 είναι 50%. 50 είναι το 10%. Δεν παίρνει. Και θα πάρει και περισσότερο σιγά σιγά. Πω πω και τον έχουν φωτογραφία. Χρυσάνθη με τον Κυρσάβα πάλι να μιλάει με τον Ολυμπιακό, Το φίλο σου. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά, ναι. Μετά λένε και την πληρώνει ο Γιωργάκης μετά. Εντάξει. Εντάξει, είναι πόλεμος κατά της ομάδας. Μέσα της πόλης, πόλεμο κατά του Άρη. Ξεκάθαρα. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, κάνω καθένας κάτι τέτοιο. Και ενοχλούνται οι παοξίδες, αν λέω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μιλες. Τι να μιλάω, να μιλάω την άποψή μου. Την άποψή σου να τη λες. Τι είπα δηλαδή. Να μην λες προκλητικά την άποψή σου. Ποια είναι η προκλητικότητα. Και να μην φωνάζεις. Πάλι δεν φωνάζω. Τι. Στέριο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλετε να μας θυμώσετε. Θα λες το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, τι είπα. Πασπαλισμένο σήμερα με την. Σήμερα είπα κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ. Σήμερα όχι. Είπα ότι ο Άρης, ό,τι και να γινόταν, κατά του ΠΑΟΚ θα ψήφιζε. Ο ΠΑΟΚ ο ίδιος να έκανε την πρόταση, κατά του ΠΑΟΚ θα ψήφιζε. Ακόμα και αυτό καθ' αυτό είναι λάθος ως προσέγγιση. Είπαμε να αλλάξουν τα μυαλά μας. Εάν είναι σωστά με την νομιμότητα, να το ψηφίσει. Εάν είναι λάθος, τι σημασία έχει αν είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ηρακλής ή ο. Αυτά είναι χαζομάρες. Δεν τζένε. Τι πάει να πει δηλαδή επειδή είναι ο ΠΑΟΚ το ψηφίσω κατά. Και άμα λέει έξω ότι πρέπει να ξημερώνει 9 το βράδυ, θα το ψηφίσει.
Ο Κώστας λέει: οφείλουμε σύσσωμα το οπαδικό κίνημα του Άρη να παραδεχθεί ότι στη χθεσινή ψηφοφορία ο πρόεδρος διέπραξε σοβαρότητα ατόπα με την ψήφο του. Oh. Όφιλε να προστατέψει την ομάδα του συμπολίτη, η οποία πρώτον σήκωσε πανό υπέρ του δυνάστου του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και πρότυπο μοντέλο που αντέγραψαν ξεπέρασε το σύντομο χρονικό διάστημα. Παλιά. Β. Κυνηγούσαν, έβριζαν τους παίκτες του αγώνα με την Καλαμαριά για να πέσει ο Άρης. Τρία. Έκανα σημαία το άδειο μπουκάλι της κουρομπίλια με αποτέλεσμα την απαρχή της καταστροφής της ομάδας. Τέταρτο. Στέλνουν τον. Χαρακτηρίζει. Τον αντιπρόεδρο να φωνάξει συνθήματα έξω από το άδειο κλειστό γήπεδο και να μαλώσει με τα στόρια. Αυτό δεν είναι. Καλά, αυτό δεν είναι. Πέμπτο. Έκανε σημαία το μία ομάδα, μία πόλη. Μια πατάς, μια τζατζίκη που είπαν οι Ηρακλειδείς. Για όλους αυτούς τους προφανείς λόγους, εγώ θα σου συμπληρώσω, φίλε, και ότι όταν υπήρξε η ψηφοφορία με τον Κώστα Αρφανό, πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ψήφισε να πέσει ο Άρης. Να πέσει ο Άρης. Και ο Ηρακλής. Συνέχεια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την ψήφο του Άρη. Και ο Ηρακλής συνέχεια. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας να χρεώσει τον Άρη για την ψήφο αυτή όταν διαχρονικά έχουν γίνει όλα αυτά. Και σε όποια ψηφοφορία ήταν να πληγεί ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ψήφισε να πληγεί ο Άρης. Ωραία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε μια παρόμοια ψηφοφορία, Χρήστα, θα ψηφίσει κατά του Ολυμπιακού Άρης. Θα κάνω ό,τι θέλω. Ο Στέργιος, τον ξύπνησα. Αυτό είναι το ερώτημα, ρε Στέργιο. Αυτό δεν είναι. Λίγο. Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Λίγο. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε κατά του Ολυμπιακού όταν τέθηκε το θέμα. Στέργιο. Δεν νομίζω. Όταν γίνει του Άρη να το κρίνουμε. Ο Ηρακλής και εμείς μια φορά ψηφίσαμε υπέρ του Ολυμπιακού. Εσείς πάντα ψηφίζετε υπέρ του Ολυμπιακού, Κώστα. Ηρακλάρα, σ' αγαπώ. Πάντα υπέρ του Ολυμπιακού ήσουν. Άσε μας και εσύ, ρε, που είμαστε πάντα. Εμείς τον κερδίσαμε με το Βέλιο και μας έριξε μετά ο Ολυμπιακός. Και εμείς φέραμε ισοπαλία και μας έριξε. 2-2 στο Βικελίδη. Υπέρβαση, φέραμε ισοπαλία. Με μια ομάδα η οποία έπεσε. Λοιπόν, μια ομάδα που δεν κέρδιζε πουθενά. Ίσο υπέρβαση ήταν, ναι. Στην επόμενη ψηφοφορία, επειδή τώρα μιλάμε για τωρινά σταφύλια και όχι για παλιά ξινά, θέλω να δω σε ποια ψηφοφορία θα ψηφίσει ο Άρης κατά του Ολυμπιακού. Σε καμία. Και θα σε παραδεχτώ. Σε καμία. Γιατί να ψηφίσω κατά, επειδή το λες εσύ. Επειδή το λέει το συμφέρον του, να το δούμε. Το συμφέρον μπορεί να είναι ψηφίσω υπέρ. Δεν κατάλαβα. Ωραία, δηλαδή. Να το συμφέρον του Άρη θα ψηφίσω. Να δούμε λοιπόν κάποια στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, πες μας γιατί ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης, είμαστε χέρι-χέρι και συμπορευόμαστε. Βγάζει κείμενο σήμερα ο Sport FM. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα βγαίνει ο Sport FM και λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση η 7η θέση, αν ο Άρης. Ο Άρης. Άντε ρε. Άντε. Χρυσταθέ, ο Παναθηναϊκός ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ γιατί έτσι γουστάρει. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως εσύ έτσι γούσταρες, έτσι γουστάρει και δεν σου δίνει σημασία. Ωραία. Άρα ο Άρης ψηφίζει υπέρ του Ολυμπιακού γιατί είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού, αλλά ο Παναθηναϊκός επειδή γουστάρει, έτσι γουστάρει. Ωραία, καλή ψυχή. Εάν ήταν ο Ηρακλής. Με την τσαλτή διαλογική που ο Άρης ψηφίζει ό,τι θέλει και ό,τι κοιτάει του συμφέρον του και ο Παναθηναϊκός ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Σωστά. Και δεν του δώσει σημασία και εξηγήσει εσένα. Συμφωνώ. Αλλά όπως κρίνεις εσύ τον Άρη, θα κρίνω και εγώ τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και τους πάντες. Τέλος την πρώτη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Συμφωνώ, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Πρέπει να είμαστε σωστοί στους χρόνους μας. Τα έχουμε πει 100 φορές. Τρία εισιτήρια. ΠΑΟ Ολυμπιακός κύπελο την άλλη Τετάρτη εδώ στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας. Δύο εισιτήρια Άρης Ατρόμητος την Κυριακή στις 7 στο Κλεάν της Βικελίδης. Ένα εισιτήριο ανάρπαστο Ηρακλής Ιωνικός. Την Κυριακή στο Ιβανόφιο είμαστε και εμείς. Με καινούριους παίκτες. Με καινούριους παίκτες. Πάει να πει ότι φεύγουν οι παλιοί. Με καινούριους παίκτες, Χρύσανθε. Άντε, επειδή τόσο ήδη τους ανακοινώνεις. Χρύσανθε, εσύ με ποιον παίζεις. Κολοσσό. Κολοσσό. Με Μπόμπι Μπράουν. Όχι, με Κεν Μπράουν. Δεν τους μπερδεύω. Τι. Λοιπόν. Τι. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Θα πούμε και θα απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Θα πούμε ακόμη περισσότερα και μια ωραία συνέντευξη έχουμε. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για μπάλα επιτέλους. Μπάλα. Επιτέλους, λίγο για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε. Στέλιο. Έχει Champions League, έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έπαιξε ο Άρης. Έχει πάλι παιχνίδια. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για μπάλα. Φτάνει με τα δικηγορικά αυτά. Ποια φτάνει. Μπάλα. Με τους χασοδίκες όλους. Με τους χασοδίκες. Η Ξάνθη απόφαση πότε βγαίνει. Για την Ξάνθη, όχι για τον ΠΑΟΚ. Αύριο υπομνήματα. Από Δευτέρα. Αύριο απόγευμα. Από Δευτέρα. Άνεφα αγώνα θα περάσει. Ρε, κλείσε να πάμε σε διαφημίσεις, ρε. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Μαζί μας η Ιντερβέτεν. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots. Από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Μην ξεχνάτε ότι η Ιντερβέτεν είναι ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League που μπαίνει στα καλύτερά της τώρα με τα play-off. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Να σας πω εδώ ότι μέσα στα play-off
Θα σας έχουμε προσφορά από την Ιντερβέτεν και VIP προσκλήσεις. Να πάτε δηλαδή στα καλύτερα για να δείτε τα παιχνίδια. Και απλές βέβαια, αλλά εισιτηριά και έτσι αλλιώς σας δίνουμε και εμείς. Αλλά σε συνεργασία με την Ιντερβέτεν θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε και δωρεάν προσκλήσεις για τους καλύτερους χώρους των γηπέδων. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι η καλύτερη χώρη είναι τα πέταλα. Αλλά νομίζω ότι επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε πάει σε ένα πέταλο, θέλουμε να πάμε και λίγο στο VIP μας, Σέστεριο, να φάμε και το φιλετάκι μας εκεί πέρα, τι προσφέρουν, η κάθε ομάδα τι προσφέρει. Λοιπόν, έτσι έχουμε κλεισμένο. Το κόρετ θα γίνει και κλεισμένον. Και χωρίς δημοσιογράφους. Χωρίς δημοσιογράφους. Ναι. Και χωρίς περιγραφή. Από στούντιο. Α, ναι. Μόνο διαπιστευμένοι φωτογράφοι και καμεραμέν. Σχολιαστές από στούντιο, δημοσιογράφοι όχι, κατάσταση. Εντάξει. Δεν χρειάζεται πανικός. Να σας πούμε βέβαια ότι όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο Sky, το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, σωστά το λέω, εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, εδώ δίπλα μας δηλαδή. Είναι μια 38χρονη η οποία είχε ταξιδέψει στην Ιταλία. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης, δεν έχουν πει ακόμα το νοσοκομείο. Είναι μια χαρά στην υγεία της και θα πρέπει να είμαστε γενικότερα ήρεμοι, προσεκτικοί και να μην υπάρχει πανικός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια δύσκολη σίγουρα κατάσταση, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται υγιεινή, αλλά από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται πανικός ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε τον καλεσμένο μας. Και λίγο μεγαλύτερη υπευθυνότητα από εμάς τους άντρες, που πολλές φορές ο γιατρός μας είναι άγνωστη λέξη, έλα μωρέ, εντάξει. Ναι, και λίγο αυτό. Δηλαδή να είμαστε πιο υπεύθυνοι γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν για μένα φίλο από τα παλιά, καθώς είχαμε συνεργαστεί όταν ήμουν στον Άρη. Ο Σάκης Τσιόλης είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε. Κόουτς, τι κάνεις? Καλά, καλησπέρα για τους ακροατές και σε όλους εκεί στη Θεσσαλονίκη. Χρήστανος Τσαλτίδης, Κώστας Κούσης, Τέργιος Αναστασιάδης είναι στο στούντιο, για να ξέρεις, Κόουτς, και με ποιους μιλάς. Πού σε βρίσκουμε? Αθήνα είμαι, μόλις τώρα τελείωσα και όλο, γιατί πήγαινα σε κάτι και εδώ κάνω προπονητικούς σπουδαστές. Μόλις τελείωσα και τη θεωρία μου στην παιδιά και κατεβαίνω τώρα να σα κάτω. Μια χαρά. Είναι ωραίο να μιλάς για ποδόσφαιρο με νεαρούς, έτσι, με πιο νέους, να τους μεταφέρεις τις γνώσεις σου. Για μένα είναι λυτρωτικό αν θέλει, γιατί αυτόν τον 1,5 χρόνο τώρα που μετά από τόσα χρόνια έχω μείνει έξω από τα γήπεδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μου. Έρχομαι επίσης και μία φορά, μία εβδομάδα, δύο το μήνα στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω και στη ξενία, αλλά κυρίως στα ΤΕΦΑ, στη Θεσσαλονίκη, και κάνω τους σπουδαστές. Και διοχετεύω λίγο την ενέργεια αυτή που έχω, γιατί πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ το γήπεδο, μου λείπουν οι προπονήσεις και όλα αυτά. Πάντως, ποδόσφαιρο παρακολουθείς φυσικά. Καταρχήν, ένα σχόλιο για αυτό που συζητούσαμε και λίγο πριν, ότι σιγά σιγά υπάρχουν γήπεδα ανά τον κόσμο που είτε κλείνουν είτε αναβάλλονται παιχνίδια, είτε θα δούμε τώρα Champions League και κλεισμένων των θυρών, ούτε οι δημοσιογράφοι δεν θα είναι παρόντες στο Ίντερ Λουντογκόρετς με αυτό που έχει συμβεί με αυτή την πανδημία. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα πρέπει, αφού έτσι έχουν κλείνει οι αρμόδιοι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, νομίζω πρέπει να γίνει. Αν και όλα αυτά με υπομονή και ψυχραιμία, γιατί σας άκουσα εκεί, δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Και νομίζω ότι ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου. Γιατί μετά από εκεί και πέρα και με τις δημοκρασίες να ανεβαίνουν, πιστεύω πως και η γρήπη έτσι και αυτό θα αντιμετωπιστεί, κατά πως λένε βέβαια οι επιστήμονες. Έτσι είναι, όπως το λες, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό. Και η υγεία μας είναι πάνω από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Καλά, θα ξαναρθούν και άλλα Ιντερ Λουντογκόρετς και άλλα Νάπολη Μπαρτσελόνα. Δεν σταματάνε αυτά, αλλά η υγεία είναι πάνω από όλα. Πάω Ολυμπιακός θα έρθουν παρόμοια με αυτό της Κυριακής, Κόουτς. Πώς το είδες το μάτς? Νομίζω ότι μόνο αυτή τη συμπεριφορά δεν πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πήρε αυτό το μάθημα που πρέπει να πάρει με αυτό το παιχνίδι, με τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και βεβαίως ένα τέτοιο παιχνίδι πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνει προσθήκη με το μάθος να επανέλθει μέσα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ο φυσικός, αν θέλεις, αυτός που δίνει την ένταση, το ρυθμό μαζί με τον Βιερίνια από τους παίκτες κλειδιά του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα και ο Βιερίνια θα μπορούσε να δει πολύ περισσότερα πράγματα και τροεπιθετικά, αν επανέλθει ο μάθος. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια σχετική αλλαγή πάνω σε αυτό το σχηματισμό. Αλλά γενικότερα και σαν ομάδα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγει πιο ψηλά, να πιέσει πιο ψηλά και να μεταφέρει αυτό το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, και όχι ο Ολυμπιακός να πιέζει και να βρίσκει χώρους και να μπορεί να απειλεί τον ΠΑΟΚ.
Κύριε Τσιόλη, το να μην έχει μια ομάδα αποτελεσματικότητα, οκ, okay, δεν είναι ιδανικό, αλλά συμβαίνει. Το να μην έχουν ενέργεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι, εγώ έλεγα στη μετάδοση ότι δεν έχω μια εξήγηση. Σαν προπονητής, έχετε μια εξήγηση? Είναι ελλιπής προετοιμασία πνευματική? Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει? Είναι κάτι στις προπονήσεις? Δηλαδή σε ένα ντέρμπι, οκ, okay, μπορεί να μην σου βγουν 10 πάσες, 10 σουτ, 10 σέντρες, αλλά η έλλειψη ενέργειας και διάθεσης και πάθους, πού μπορεί να οφείλεται σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από πλευράς του ΠΑΟΚ? Κοίταξε, έχουμε κατά καιρούς μιλήσει μέσα στην περίοδο. Νομίζω ότι σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά από τον αρχικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, τότε με το Champions League, με τον τρόπο που λειτουργήσε η ομάδα, που φτιάχτηκε. Δεν βλέπαμε, δεν έχουμε δει αυτό που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή την ενέργεια, όπως είπες εσύ, τη γρήγορη μετάβαση, συνοχή των γραμμών. Όλα αυτά δεν τα είχαμε, δεν τα έχουμε δει στη φετινή περίοδο. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά και από τον προγραμματισμό είχαν να κάνει. Όμως στο συγκεκριμένο τώρα περίοδο και στιγμή, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ έδειχνε ότι ναι, μένει στα κάποια παιχνίδια, μέτρια παιχνίδια, είχε μια τέτοια συμπεριφορά, αλλά στα καλά παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, λειτουργούσε διαφορετικά. Νομίζω ότι και το σύστημα και η τακτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η συνοχή των γραμμών, δηλαδή σε πρώτο χρόνο πίεση, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα μέσα στην Τούμπα, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα οι ομάδες. Αυτό δεν το είχε. Νομίζω ότι και με την προπόνηση μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή πρέπει να, ίσως αν κάτι δεν πήγε καλό στο σχεδιασμό, προπονητικά μιλάω πάντα, θα πρέπει πλειομετρικά πλέον να δουλέψει για να δώσει ταχύτητα και φορμάρισμα ταχύτητα. Και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι εκεί θα έχουν μεριμνήσει, ότι ώστε και ψυχολογικά να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά και βέβαια αγωνιστικά για να την επαναφέρουν σε αυτό το σημείο που πέφτει. Η διάθεση μιας ομάδας είναι μόνο έργο προπονητικό? Δηλαδή εντάξει, είστε πάντα ο εύκολος στόχος, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως, αλλά μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες που δεν παίζουν σε ομάδες γάμα εθνικής. Μιλάμε τώρα για το τόπο επίπεδο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Δηλαδή μήπως φταίνει και, και οι παίκτες πολλές φορές και όχι μόνο ο προπονητής? Κοίταξε να σου πω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο σίγουρα είναι στο προπονητή. Εκ των πραγμάτων, ναι, okay. Πώς θα μπορέσω να το εξηγήσω αυτό? Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ή ο κάθε ΠΑΟΚ που πιέζει την έδρα του, είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν είναι αποκοριστικό να παίζει, να ξεκινήσει ένα παιχνίδι με δύο σεντρεφόρ και να φέρει την πίεση στον αντίπαλο. Δηλαδή καμιά φορά είναι και το σύστημα αυτό, η τακτική βέβαια που εφαρμόζεις, που σου δίνει δυνατότητα να έχεις ενέργεια, δηλαδή να βγάζεις μια ενέργεια επιθετική και όχι παθητική ή αμυντική. Και με αυτό μίλησε και για το Μάτος, και γι' αυτό κάποια στιγμή δεν θα πρέπει αυτή η ομάδα, η τόσο μεγάλη ομάδα μέσα στην Τούμπα με τόσο κόσμο και με αυτόν τον παλμό να παίξει με ένα δεύτερο σεντρεφόρ που, δόξα τω Θεώ, έχει δύο καταπληκτικούς και δύο πολύ καλούς σεντρεφόρ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο πάνω σε αυτό, την αγωνιστική ετοιμότητα, το σύστημα και την τακτική, είναι ο προπονητής. Αλλά φυσικά παίζουν ρόλο και ίσως και όλα αυτά τα συμβάντα που γίνανε στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, που να δημιουργήσανε και μια νευρικότητα και, αν θέλεις, μια έτσι δυσαρέσκεια που βγαίνει και μέσα στον αθλητικό. Το μείον 5 ανατρέπεται, κύριε Τσιόλη? Για μένα, όπως είναι ισορροπίες, δηλαδή, πρωτάθλημα. Βεβαίως, αρχή και μόνο να πούμε το κάθε παιχνίδι είναι στη Τούμπα ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια για όλους. Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκός. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν ζημιά στις ομάδες αυτές και να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο όσον αφορά για αυτό. Αλλά σαν πρωταρχικό στόχος θα πρέπει ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, στο Λέω. Δεν έχει βγει. Έτσι δεν είναι. Όχι, έχει βγει. Κύπελο. Αυτό που έχει μπροστά είναι κύπελο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει, το κύπελο είναι μια άλλη ιστορία και μπορούμε να το συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΟΚ στα play-off. Θα γίνει κλήρωση την άλλη εβδομάδα. Θα γίνει. Ναι, είναι να κάνει με το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει, ειδικά στην έδρα του, να πάρει αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να φέρει το παιχνίδι σε μια σχετική, σε μια απόσταση βουλής. Τώρα όσον αφορά για το κύπελο, σίγουρα είναι μια άλλη κατάσταση. Διαφορετικά δουλεύεται ένα παιχνίδι για το πώς θα γίνει αυτό. Παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό στο κύπελλο να μην δεχθείς γκολ στην έδρα σου. Mm-hmm. Ας πούμε σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Είναι μια άλλη προσέγγιση που γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, αλλά σίγουρα εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον πώς τον είδαμε σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Κάτι τελευταίο πριν πάμε στον Άρη, έχει αποκτήσει, θεωρείται, ψυχολογικό προβάδισμα ο παίκτη του Ολυμπιακού εναντίον του ΠΑΟΚ με την εικόνα που είχαν πριν από τρεις μέρες, ή θα δούμε ένα παιχνίδι εντελώς από την αρχή? Εντάξει, γενικά σίγουρα το έχουν, γιατί όλα πλέον είναι θεατρικά, σε διδάσκουν, κάνουν κτλ. Όμως από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει ένα κίνητρο οι παίχτες του για να μπορέσουν να απαντήσουν πάνω σε αυτά, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κάνει focus, να συγκεντρωθούν
και να πάνε για να μπορέσουν να βγάλουν από πάνω τους αυτό που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι και όλα αυτά είναι μέσα το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό στο πρώτο παιχνίδι που θα παίξουν μεταξύ τους. Η εικόνα εκείνη θα αλλάξει ή θα διατηρήσει αυτή την ψυχολογική που αυτή τη στιγμή ναι, το προβάδισμα είναι του Ολυμπιακού. Τον Άρη πώς το βλέπετε, έχει πετύχει το μίνιμουμ στόχο, το να ξαναπαίξει δηλαδή στο Europa League, αλλά φέτος είναι και στην τετράδα του κυπέλου, παρά το γεγονός ότι είχε αυτή την αναποδιά με την απαγόρευση μεταγραφών για παλιές αμαρτίες. Ναι, κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όσον αφορά για τώρα για τα πλέον, νομίζω εντάξει, τώρα ο Άρης θα έβγαινε και πρέπει, δεν το συζητάμε, γιατί και είναι ντροπευτικά και το ρόστο είναι πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα τροπευτικά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Mm-hmm. Αλλά βέβαια και με τους αντιπάλους που υπάρχει δεν νομίζω ότι θα κινδύνευε τώρα από κάποια ομάδα για να μην πάρει έστω την έκτη θέση για να μπει στα πλεόφ. Mm-hmm. Το ζητούμενο για τον Άρη όμως και για τον κόσμο το κατά πόσο εγώ έχω βιώσει και ξέρω, το ζητούμενο είναι πλέον και το κύπελο. Mm-hmm. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να σταθεί και να δώσει το 101% να μπορέσει να πάει στον τελικό. Νομίζω ότι έχει μπροστά, το έχει δικαίωμα στο όνειρο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να εκμεταλλευτεί το Χαριλάου, να αφήσει πίσω το παιχνίδι το προηγούμενο πρωταθλήματο με την ΝΑΕΚ, που σαν υπεροχή είχε συντριπτική υπεροχή και σχεδόν έπαιξε την ΝΑΕΚ στο μισό γήπεδο, απλώς σαν και πιστεύει έξι να βγει καλά στην αντιπίθεση, πρέπει να τα λάβει υπόψη του τα Άρης. Δεν πήρε και τη πέναλτι. Βεβαίως, ήταν και αυτό μια πολύ μεγάλη υπόθεση στο να γίνει το αποτέλεσμα. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, πρέπει να κρατήσει αυτό το ύφος και αυτή την πίεση προς την αντίπαλη μόνο. Αυτό που για μένα πλέον είναι ο μεγάλος στόχος του Άρη. Άρα λέτε ότι πρέπει να στρέψει περισσότερο την προσοχή του εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς στα play-off, okay, είναι περισσότερο γόητρο τα παιχνίδια που θα δώσει. Ναι, σίγουρα γιατί και οι βαθμοί, όπως αν διατηρηθεί έτσι η βαθμολογία, δεν μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να παίξει αυτό στο Champions League, γιατί αν ναι. έλεγε ότι είναι 2-3 βαθμοί, θα μπορούσε να το δει και αυτό, να βγει στην δεύτερη ομάδα. Ναι. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και οι δύο οι πρώτοι έχουν σχεδόν με το τοπίο. Άρα λοιπόν. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι πλέον το κύπελλο και αυτό γνωρίζω πολύ καλά ότι το θέλει τόσο με αυτόν τον πολύ ο κόσμος. Έτσι είναι. Ωραία coach. Γενικότερα ένα τόπο για το πρωτάθλημα. Η Λάρισα ξεκίνησε καλά, δεν τα πήγε τόσο καλά για να πούμε έτσι και για την πατρίδα σας λίγο εκεί πέρα. Όχι η πατρίδα ακριβώς, εκεί που δοξαστήκατε, ναι. να το πω σωστά. Σωστά. Εντάξει, η Λάρισα είχε φέτος μεγάλη ευκαιρία γιατί είχε πολύ καλό ρόστα. Ναι. Πώς έγινε τώρα δεν ξέρω και με τον Οάρτα και αυτά που ήταν ίσως ο παίκτης που ξεχώριζε πάρα πολύ στο πρωτάθλημα και μεγάλη ποιότητα. Θα δείχνανε ότι θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση, να μπει μέσα στην εξάδα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν είχα τα αποτελέσματα που είχε. Δεν ξέρω στο δεύτερο γύρο και ιδιαίτερα τώρα πάρα πολλά χωρίς νίκη. 8-9 παιχνίδια, 20 παιχνίδια ναι. χωρίς νίκη. Οπότε χωρίς νίκη 8 παιχνίδια και 9 δύσκολα να επιτύχεις στόχους. Έτσι. Αυτό που τη μένει πλέον την Άρη είναι να τελειώσει καλά τα play out και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί σε αυτή την εξτάδα, οχτάδα παιχνίδια. Έτσι. Έγινε coach, ευχαριστούμε πολύ για την ευχαριστούμε κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Όλα καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το Σάκη Τσιόλη. Με ποδοσφαιρική προσέγγιση πάντα. Ωραίος. Έτσι, για μπάλα να μιλάμε και για μπάσκετ. Εντάξει, όταν μας δίνουν διαφορές. Όχι να λέμε για τους δικηγόρους και τους μπιμπιλόγκους. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι θα πούμε για τους κανονισμούς και όχι το αυτό. Αύριο θα πούμε για τους δικηγόρους, μεθαύριο για τους δικηγόρους. Τη Δευτέρα για τους δικηγόρους. Την Τρίτη για τους δικηγόρους. Τι να κάνουμε. Θα λέμε για τους δικηγόρους. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να ξεφύγεις από αυτό. Ναι. Και στον Άρη, ας πούμε, που λες να μιλάμε για μπάλα, έχει το θέμα με τη FIFA. Τι να κάνεις. Ναι. Έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι δικηγόροι θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν. Πρέπει να έχουμε υποθέσεις, φίλε. Λοιπόν. Υπάρχει μια ανάρτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ για την Κώστα Βουτσά. Ναι. Μπορεί να μην είσαι πια μαζί μας, αλλά θα είσαι για πάντα εδώ. Οι ταινίες που θα μεγαλώσουν πολλές γενιές ακόμα. Καλό ταξίδι, Κώστα Βουτσά. RSFC. Έτσι. Εντάξει, είναι. Αν δεν είχαμε τα γύρω-γύρω τα τραγικά που συμβαίνουν σε Μυτιλίνη, Σάμο, Χίο, νομίζω ότι ήταν το μοναδικό θέμα της ημέρας. Μιλάμε για έναν εντάξει ηθοποιό. Κορυφαίος. Ήταν πολύ ωραία η στάση της ζωής του. Γιατί δυστυχώς πολλοί συναδελφοί του δεν διαχειρίστηκαν καλά τη δόξα, τα χρήματα και όλα αυτά. Και έξω δεν καρδιά. Και δεν είχαν καλό τέλος. Έξω καρδιά είναι η έκφραση των ταιριάζων. Πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν σε ταινίες δεν είχαν καλό φινάλε στη ζωή τους. Ταλαιπωρημένοι, αποκομμένοι, μοναχικοί. Ο Κώστας Βουτσάς, εντάξει, είναι αυτό που λέμε, πλήρων ημερών, πνέζει τη ζωή του. Πλήρης ημερών και έξω καρδιά ο άνθρωπος τώρα, ναι. Εντάξει, ναι.
και τη ζωή του και τις γυναίκες και τα λεφτά και παράσταση και με όλο τον κόσμο διαχειτικός και ευχάριστος. Ωραίος. Ταλέντο τεράστιο φυσικά, έτσι δεν μιλάμε για τις ταινίες. Κορυφαίος, πολύ καλός κωμικός. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ωραία. Καλό ταξίδι. Γονείς δήρανε διευθυντή σχολείου στην Κρήτη. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά. Εντάξει, πήγαν οι γονείς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, με εκεί θα πάω στο σχολείο να σέβεσαι το. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μου βάλε 17, ενώ είχα γράψει 18. Μπαμπα. Τι! Μπαμπ! Δεν υπάρχει σωτηρία. Η κοινωνία. Εμείς κάποτε βλέπαμε το δάσκαλο και τρέμαμε. Και οι γονείς. Έτσι. Και καλά, οι γονείς ακόμη περισσότερο εκείνη τα χρόνια. Καλά, σε. Οι γονείς βλέπαμε το δάσκαλο και τον παπά. Θα μου πει, ρε φίλε, τώρα. Το 50 είσαι, το 60, το 40, όχι, αλλά... Η ελληνική κοινωνία, παιδιά, έχει ξύσει τον πάτο, έχει περάσει κάτω από τον πάτο, είναι μέσα στη γη και πάει προς τα κάτω, σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα. Πολύ οργή στον κόσμο, δεν ξέρει ο κόσμος που να διοχετεύσει την οργή του, τα βάζει... Αυτό είναι. Κατά δίκων και δικαίων... Και ψευτομαγκιά και γενικά σε άλλα όσοι είμαστε πολύ και καλομαθημένοι. Οι και... πολιτικοί, όλοι όσοι έχουν περάσει τα τελευταία 40 χρόνια, ζωή χαρισάμενη. Κώστα και Χρύσανδε. Ρε Στέργιο, και οι Έλληνες πολιτικοί από εμάς προέρχονται. Ζωή χαρισάμενη. Από εμάς προέρχονται. Αν πας στα γραφεία των βουλευτών κάθε μέρα, θα δεις απ' έξω 10 εμάς. Που ο καθένας θα θέλει το παιδί μου, εγώ, η κόρη μου, ο φίλος μου, το μαγαζί μου, με γράψανε. Ακόμα, και όσο ακόμα, Κώστα, το να είσαι πολιτικός είναι το ελκυστικότερο επάγγελμα, κάτι δεν κάνουμε σωστά εμείς στην κοινωνία που ζούμε. Ναι, μα γιατί μέσα από την. Διάβαζα χθες. Μέσα από τη ζωή αυτή. Ποιος είναι ο υπουργός τώρα με τη μετανάστευση, ο κύριος. Εγώ. Μηταράκης, πώς λέγεται. Ναι. Ανακαίνει στο γραφείο 29.000 ευρώ για έπιπλα. Πάνε στο Μαρμαρίδι να πάρει 5. Δίνουμε δικαιώματα. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας, είπαμε και από το σπίτι, αλλά και από το σπίτι, τι από το σπίτι. 21.000 ευρώ είναι ο μισθός ενός πολύ καλού γιατρού να τον πας στοιχείο. Για να αλλάξει έπιπλα. Μην παίρνεις καναπέ και γραφείο. Μην παίρνεις, ναι, μην παίρνεις. Δεν θες να κάθεσαι στο προηγούμενο του καναπέ. Εγώ κάτσο... το δέχομαι. Πάρε ένα καναπέ 3.000 ευρώ. Καθόταν του ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε, κάτσε. Φίλε, πάρε ένα καναπέ, μην κάνεις πλάκα τώρα, Χρύσανδε. Πάρε ένα καναπέ 3.000 ευρώ. Αυτό που το διάβασα. Μην μόνο ναι, ναι, αλήθεια. Υπάρχει έγγραφο. Έχουν κάνει. Υπάρχει έγγραφο. Στέργιο, δεν είναι θέμα κομμάτων και προσώπων. Που αυτό όλοι είναι τα κάνουν. Στον ωκεανό τα 29.000 ευρώ. Και οι του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι αριστεροί, όλοι του ΣΥΡΙΖΑ και αχ καλέ. Αγοράζει όλοι οι Λουί Βουιτών και Παρίσια και τέτοια. Ο επιχειρηματίας παρεπτόντως έχει έγγραφο για τη συμφωνία 350.000 έχει και έγγραφα. Τα έχει παραθέσει στη Βουλή. Του Παπαγγελόπουλου. Λερουά. Ναι, και μπλέκει και το συνάφι μας. Ότι οι δύο εφημερίδες ναι, τον γράφανε τέτοια, τον εκβιάζανε και εκεί θα πήγαιναν τα απίστευτα πράγματα. Κοιμόμαστε όρθιοι. Ζωή χαρισάμενη, Χρυσάφη Κώστα. Κοιμόμαστε όρθιοι. Ο κόσμος πλέον αγοράζει το ίδιο στα νοσοκομεία της Γάζας για να του ράψουν το χέρι, να του δέσουν το τραύμα και περνάνε όλη ζωή και κότα. Γι' αυτό δίνουμε τρία εισιτήρια για το Πάο Ολυμπιακός. Γι' αυτό κοιμόμαστε όρθιοι. Δύο για το Άρης Ατρόμητος και ένα για το Ηρακλής Ιωνικός. Να πάει ο κόσμος να διασκεδάσει. Όταν βλέπω ανθρώπους. Ενίοτε και σένα ναι. Να τα βλέπουν όλα μονόπατα. Θεωρώ τραγικό να είναι κάποιος μονόπατος με τα κόμματα το 2020. Εγώ δεν είμαι όλοι όσοι έχουν περάσει, λίγο πολύ, έχουν την απόλυτη ευθύνη για την κατάρρευση της χώρας. Όλοι. Εγώ δεν είμαι καθόλου μονόπατος. Ο Ανδρέας ο Πανδρέου, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ο καινούριος. Ο Σιμίτης έχει τεράστια ευθύνη. Όλοι. Το σύστημα Σιμίτη αυτή τη στιγμή κυβερνάει τη χώρα. Δεν γίνεται όμως να τσουβαλιάζουμε. Ναι, σωστά. Προφανώς θα υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι άλλο, κάτι καλό, κάτι κακό, κάτι οτιδήποτε. Πρέπει να κρίνουμε με πράξεις και γεγονότα. Εγώ αναφέρω 5 γεγονότα. Αν θεωρείς ότι είναι μονόπατο το γεγονός. Που μου πήγε ναι. Το Σόι Μητσοτάκη εκδρομή και κάνανε συνέδριο με 10 ομιλητές. Την κουνιάδα, την πατζανάκη, σαν τον. Και μετά από τις αντιδράσεις, μετά οι δύο αποσύρθηκαν. Βλέπεις ότι οι δύο αποσύρθηκαν. Πάντως το αναφέρεις εσύ μονίμως για την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ενώ δεν είδα να πεις για τον Καμένο και τον. Αυτό σου λέει. Αυτό είναι που σου σημειώνω εγώ. Τι μονίμως. Χρήσατε, τα έχω να πέρσι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μόνο λόγια ήταν ο Κοντονής και καλά, ο Υπουργός. Καλά, άλλο το μόνο λόγια. Το αντίστοιχο που πήγε ο Καμένος στην Αμερική και τα ναι, λοιπά. Δεν το είπες. Δεν το είπες. Το μόνο λόγια και ήταν και ένα γενικό πλαίσιο ξεφωνητού χωρίς να είναι ξεφωνητό. Όχι, το ότι ψηφίσαμε όλοι όχι και έγινε ναι, δεν το είπες. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Και έτρεχα στους παξούς. Και το καταλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ ως ομάδα ήταν πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόταν και φαίνεται. Όρη Χριστίνα. Όπως είναι ο Ολυμπιακός, αν θες, κοντά στο στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για την ελληνική κοινωνία, δεν έχουν καμία σχέση οι ομάδες. Δεν μιλάω ως ρεπορτάζ. Μιλάω για ένα πολύ προηγούμενο. Η ρητορική μας, η δική μας, Στέργιο, 9 στις 10 περιπτώσεις κρίνεται από αυτό.
Όσο και αν δεν είναι. Αυτέ τι εικόνε στη Μυτιλίνη που έχω και φίλου, δεν σκέφτομαι τον Πάο Χρυσαφέ. Και τον Άρη και τον Κόκαλη και απλά τον. Απλά σου λέω Σαβίδη. Ότι όταν γινόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήσαν τόσο δεικτικοί. Τώρα είστε σε αυτά τα θέματα. Καλά. Σε κάποια άλλα δεν είστε. Οι αγανακτισμένοι που είναι. Οι αγανακτισμένοι. Ποιοι? Οι αγανακτισμένοι που είναι. Το μεγαλύτερο κομικό. Αυτοί που σηκώναν τα διόδια τη μπάρε που είναι. Ο δεν πληρώνω. Ναι, τώρα γιατί δεν πάνε να τις σηκώσουν. Που μετά τους έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας να πληρώσουν πρόστιμα. Πού είναι τώρα, γιατί, τι έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Άρα. Για να μην πάμε πιο πίσω. Θα σου βάλω δηλώσεις πιο πίσω. Τι έλεγε το μεταναζευτικό. Χρήσανθε. Καταγγελίες. Ναι, έλεγε. Θα σου βάλω δηλώσεις. Έχει δίκιο. Για ποιον. Για το μακεδονικό. Για τον Κυριακό. Τι έλεγε στο μεταναζευτικό. Τι έλεγε. Σαν αντιπολίτευση. Τι έλεγε. Θα το κόψουμε. Να το κόβει. Τι κόβει. Τι κόβει. Το μεταναζευτικό. Για το μακεδονικό τι είπε. Για το μακεδονικό. Ό,τι είπε, το τήρησε. Τι τήρησε, τι λες. Δεν είπε θα κόψουμε τη συμφωνία. Όχι. Όχι. Δεν το είπε ποτέ, όχι. Θα κόψουμε τη συμφωνία, δεν το είπε ποτέ. Καταγγελίες μειώνει. Ίσα ότι δεν μπορεί να την κόψει η συμφωνία. Καταγγελίες μειώνει. Πρόσεχε. Υπάρχει το τι λέω και το τι είπαν ότι λέω. Αυτό γίνεται και με τον Άρη. Και το τι καταλαβαίνω. Αυτό γίνεται και με τον Άρη. Με την επικοινωνία που λέμε. Άντε πάλι με την επικοινωνία. Τι παρουσιάζεται ότι είπε κάποιος, ενώ τι πραγματικά έχει υποθεί. Εξαρτάται και από αυτό το κομμάτι Κώστα πάντα. Ο παίκτης είναι γιατί στο ο κόσμος, πολλοί κόσμος παραπληροφορείται, λέγονται άλλα και μεταφέρονται άλλα. Λοιπόν. Όπως με την Οβάρτης παραδείγματος χάρη. Καλά αυτό με την Οβάρτης. Που υπήρξε καταγγελία για την Οβάρτης για το σημερινό κόμμα και αποδείχθηκε ότι με το προηγούμενο κόμμα αύξησε τους τζίρους της. Η Οβάρτης. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Εδώ πέρα, πάντως, η καταγγελία του κυρίου επιχειρηματία δεν αφορά τον όλοι το έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Παπαγγελόπουλο, πρέπει να κοιτάξουμε εμείς πρώτα, εμείς να διορθωθούμε. Και εξαιτίας αυτών των δημοσιογράφων, πρόσεξε λίγο, που ζητάνε 100, 200 και 300, την πληρώνουμε κι εμείς. Οι υπόλοιποι. Την πληρώνουμε κι εμείς. Που είμαστε με το μισθουλάκι μας εδώ πέρα. Αλήτες Ρουφιάνοι. Και προβόμαστε έτσι. Φταίει. Πρώτα ο Έλληνας γενικά. Φταίει ο Έλληνας. Όταν σε γράφει ο τροχονόμος. Καλά λέει. Όταν σε γράφει ο τροχονόμος και την πετάς και λες με μαγκιά, θα πάω να τη σβήσω. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Γκορτσίλας. Όλα. Χ. Άσος. Ξάνθη Πάοκ Βρέσκας. Διαιτητής Αψόγλου. Κουρομπίλια. Κουρομπίλια! Τέταρτο πολιτικό. Αχ, το πόδι μου. Διαμαντόπουλο ψαρή. Άρισα τρόμητο. Χ. Μήχρονο διπλό τελικό. Τζίλο. Νικολακάκης, Τριανταφύλου, Τέταρτος Κρατσάνης, Βαρ Μανούχος και Μεϊτάνας. Τι τζίλος ρε! Τι τζίλος ρε! Όφιλα μίας Κομίνης. Περίμενε, τζίλος με Μανούχο. Μανούχο με τζίλο ήταν στο Όφι τέτοιο. Ναι. Μανούχο με τζίλο ήταν στο Όφι Πάοκ. Εντάξει. Και. Πακέτο πάνε αυτοί. Ναι, γιατί. Τι τζίλος ρε! Όπως στο μπάσκετ. Για να μας εκνευρίσετε. Να τιμωρηθούμε να παίξετε και κλεισμένο στο Μικελίδης. Γιατί να σε εκνευρίσουνε. Τζίλο ρε φίλε! Τι είναι ο τζίλος εσύ Χρυσάνθε. Κακός διαιτητής. Βόλος Βάτσιος. Πανιόνιος ΑΕΚ Ευαγγέλου. Να ακούγες Χρυσάνθε. Βάτσιος, Βάτσιος. Ο κόσμος. Ολυμπιακό. Ποιος παίζει. Ο Τσακαράκης. Τσακαράκης. Άστα. Λοιπόν, λοιπόν. Μαζί μας δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Cold από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα η κορυφαία πίτσα της πόλης και όχι μόνο έχετε στην πόρτα σας. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Πίτσες, μακαρονάδες, πενιριλί, καλτσόνι και όλα τα συναφή με πολύ μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες 12,5. Τρεις τετράγωνες μεγάλες μόνο 16, τέσσερις βεντάλιες μόνο 10,5 και υπάρχουν και φαγητά ημέρας με 2,80 ημερίδα. Νομίζω πιο φθηνά δεν θα βρείτε. Πάμε εντάξει, στο break. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2-3-10-62-85-86 ποια είναι τα καθημερινά, ποια τα ημέρα, αν θέλετε να φάτε πίτσες ή μακαρονάδες και μαζί μας το Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα για να μην διανύετε όλη την πόλη για να πάτε το αυτοκίνητό σας. Ένα κατάστημα Γρηγορούλα Πλάκη 27 στροφή Τριανδρίας. Δεύτερο κατάστημα παλιά Σημαϊκύριο Κάστρου Εσπερίδων 19 και τρίτο κατάστημα 14ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Μουδανιώς στη Θέρμη. Υπάρχει το otokalogeras.gr στο ίντερνετ και μιλάμε για ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και θανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά. Και όσο διαρκεί το σέρβις, σας δίνει το otokalogeras αυτοκίνητο αντικατάστασης για να κυκλοφορείτε με αξιοπρέπεια και όχι με τον ΟΑΣΤ. Είμαι δυνατόν να δηλώνει, είμαι παλιά σκοπή αρσενικό. Και είναι ένα φλόρο 22 χρονών. Έλα δώσ' την εμπειρία ρε φίλε να δεις τι γίνεται. Τι παλιά σκοπής αρσενικό δηλαδή. Ο Ευθύμης σιγά ρε. Ποιος έτσι γίνονται. Το είπαμε φίλε τα έτσι παιδιά. Με τις γάμπες έξω. Ναι, ξυπόλυτος με το αρβιλάκι. Ρατσιστικό βέβαια αυτό, δεν πρέπει να κρίνουμε τον άλλο την εμφάνισή του. Τι. Και ο πρόεδρος με τις γάμπες απ' έξω είναι. Α, ναι. Σας τραγάλους. Καλά, εντάξει.
Και θα τον βλέπετε στον ύπνο σας. Πάλι είδες αυτόν με και αμέσως στο μυαλό καρυπίδησε. Με τα δολάρια. Όταν βλέπω αστράγαλο έξω του καρυπίδησε. Με τα δολάρια. Πάρε ένα παντελόνι. Πρόεδρος είσαι. Το παντελόνι είναι που της έχει, μόδας, ναι. Παντελόνι. Κάνει 800 ευρώ. Πάμε στο break. Δεν, θα σου πω, δεν είναι δυνατόν να μιλάς για στιλιστική επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη που είναι... GG σε αυτό το κομμάτι. Είναι, ναι, είναι καλός, όταν ο άλλος ναι. πήγε με τις φόρμες και το σκαρπίνι. Άντε από εδώ! Με τη φόρμα και το σκαρπίνι της εκατομμυριούχος! Σου χρήσατε και να φοράς και εσύ παντελόνι να είναι αστράγαλη έξω. Ο πιο καλοτημένος είναι! Με διαφορά! Είναι θέμα και γυμνασμένος με την personal trainer που έχει δυο μέτρα. Την είδες την personal trainer του Προέδρου! Προσβόλα! Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα! Την είδες! Την personal trainer! Έχει! Δεν την είδες! Και τι, αυτά τώρα είναι για να. Καφιόμαστε, όχι όμως, στιλιστικά τον Καρυπίδη. Έλα, ρε, με το σκαρπίνι για τη φόρμα! Χρήσανθε, το θεαθήν είναι πολύ χειρότερο μερικές ώρες από το είναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Άρα... 100% σωστό είναι αυτό που λες. Απλά πρέπει να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι κάνουμε και χουλιαμά σε βέβαια. Κάνουμε, ναι, κάνουμε. Στην καιρότητα λέει κορονοϊός, πρώτο κόσμο στη Θεσσαλονίκη, τώρα τρέχουμε. Τα λέγαμε και πριν, ψυχραιμία. Τα είπαμε. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Μην τρελαίνεστε. Και είναι καλά η κοπέλα που έχει κορονοϊό. Μην τρελαίνεστε. Δεν είναι θανατηφόρο. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη εδώ. Το κρούσμα. 38 χρονών. Γυναίκα. Πήγε στην Ιταλία. Πήγε στην Ιταλία, ναι. Και εγώ ήθελα και να είναι πάω. Μια χαρά στην υγεία. Ήθελα της. Να πάω του Αγίου Βαλεντίνου στο Μιλάνο. Να! Και δεν την έστειλε μόνη τη τη μάγια. Break. Ο 890 λέει στο Μέγκα είπε ναι. ότι το ΣΤΕ ναι. απέρριψε το αίτημα πάω Ξάνθη. Είπε το Μέγκα. Θα το δούμε. Θα το σχολιάσουμε. Ταραντ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 α
θα πει σε λίγο. Κόλαφος. Δεν θα πει τίποτα. Σκάνδαλο. Στημένο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κλείστε. Πάμε τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Έχουμε ένα τεαρτάκι ακόμα. Άρα και εσείς έχετε ένα τεαρτάκι για τρία εισιτήρια του αγώνα το του ΠΑΟΚ. Το βλέπεις, δεν ξέρω, είναι παρά 10. Χρήστε να έχουν ακόμα 5 λεπτά. Και 5 που θα φάω από τον τέτοιον. Από τον Τσαζάρο. Έχετε 5 λεπτά ακόμα για να μπείτε στην κλήρωση. Παρά 12 είναι, ρε. Εντάξει, δεν λέμε ρε. Εκείνο. Παρά 10 είναι, έχετε ακόμα 5 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι και 49. Για τα τρία εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην επόμενη Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ. Ακόμα και σε αυτό να διαφωνήσει. Ναι, κόντρα και σε αυτό. Ναι, το βλέπε πιο νωρί. Έβλεπε άλλο το ρολόι, εντάξει. Α, εντάξει τότε. Τα δύο λοιπόν, εισιτήρια πάμε. Του ναι. Άρη Ατρόμητος ναι. Και ένα εισιτήριο Ηρακλής Ιωνικός. Χαμός για... ακόμα, για το Ηρακλής Ιωνικός είναι χαμός. Τις πιο πολλές συμμετοχές έχει πάντα. Άμα ακούς Κρίσανθο, νομίζω ότι ο Άρης και όχι Άρης είναι Άγιος Παΐσιος, Κώστας από πρώην Σοβιετική Ένωση. Τι συνέπειες έχει αυτό με το Συμβούλιο της Επικρατείας, Στέργιο, ρωτάει ο Γιώργος. Αυτά πρέπει να απαντάμε. Ναι, όταν θα το τσεκάρουμε, θα γράψουμε και τις συνέπειες και τι θα τα ακολουθήσει. Αν έχει απορριφθεί, τι συνέπειες έχει, θα ναι. Επικαστεί κανονικά από την αθλητική δικαιοσύνη και θα επιβληθεί. Η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας γιατί έγινε. Για με ποιο σκοπό. Για να ακυρώσει ναι. Τη σύνδεση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, άρα και την απόφαση κατ' επέκταση. Σωστά. Άμα να ακυρεί η Επιτροπή, να ακυρεί και η απόφαση. Άρα ναι. Η απόφαση. Ισχύει. Ισχύει. Όχι, άρα είναι νόμιμη Επιτροπή. Όχι. Όχι ακριβώς άρα έτσι. Και η απόφαση. Όχι ακριβώς έτσι. Δεν μπορεί να σταματήσει ναι, την επιβολή ναι, ναι, ναι. Απόφασης από την αθλητική δικαιοσύνη. Κάτι που σημαίνει ότι ναι. Μετά δεν μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης γιατί πλέον θα είναι αθλητική δικαιοσύνη. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Ο ΠΑΟΚ πήγε και προσέφυγε για τη σύνδεση της Επιτροπής ναι. Λέγοντας ότι δεν προσβάλλω κάποια αθλητική απόφαση. Το λέω έτσι πολύ μπακαλιστική. Σωστά, γιατί η Επιτροπή είναι πολιτική. Ναι, παρόλα αυτά. Επειδή άκουγα και ένα συνάδελφο σήμερα. Δεν είναι όργανο αθλητικού φορέα. Έλεγα, άκουγα ένα συνάδελφο σήμερα το πρωί να επιμένει και να λέει ότι είναι Επιτροπή Επαγγελματικής Αδειοδότησης. Δεν είναι τι Επιτροπή. Είναι, αυτό? Είναι Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Oh. Επειδή το επιχείρημα των άλλων ήταν αφού είναι αθλητισμού, πώς δεν είναι προσφυγή στα πολιτικά. Κατάλαβες. Παίζουμε με τις λέξεις τώρα. Πληρώνονται αυτοί, ε. Πληρώνονται. Είναι και φίλοι μας, ναι. Λοιπόν. Να πω στο φίλο ότι, γιατί είναι και φίλος μου, ότι είναι αθλητισμού. Επιτροπή Επαγγελματικού Επιτροπή Αθλητισμού. Μπορεί να μπερδεύτηκε ο ναι. Συνάδελφος. Ναι. Επιτροπή Αδειοδότησης υπάρχει στην ΕΠΟ. ΕΠΟ. Ναι, στην ΕΠΟ. Εκεί, στην άμα, ΕΠΟ. Άμα προσβάλλεις εκεί σε πολιτικό δικαστήριο, έχεις πάει άφθαντρος. Γκρακ, το γράφει και μέσα στον ΚΑΠ. Ότι αν προσβάλλεις εκεί απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Γιατί είναι από την UEFA καταρχήν, για τη FIFA η συγκεκριμένη επιτροπή και είναι ανεξάρτητη και από την ΕΠΟ. Η Επιτροπή Αδειοδότησης ΕΠΟ είναι ανεξάρτητη και από την ΕΠΟ, ο Δημητρίου. Λογοδοτεί στην UEFA. Για να ξέρει έτσι και ο κόσμος. Τέλος πάντων, αν έχει απορριφθεί, θα πάει κανονικά το θέμα στην αθλητική δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα βγάλει απόφαση, πώς την λένε η κυρία αυτή που δίκασε προχθές, θα πάει μετά σε δεύτερο βαθμό
στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και υπάρχει πιθανότητα να πάει και σε τρίτο βαθμό στο ΚΑΣ. Αλλά δεν θα μπορεί πλέον ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη να πάνε στα πολιτικά δικαστήρια για αυτή την απόφαση. Αυτό είναι. Χάσαμε με λίγα λόγια. Χάνουμε. Όχι, ούτε χάσαμε ούτε κερδίσαμε. Χθες κερδίσαμε, σήμερα χάνουμε. Ούτε χάνουμε ούτε κερδίζουμε. Τίποτα από τα δύο. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, αν σας έχει στείλει η σύζυγος να πάρετε μάσκες από κάποιο φαρμακείο. Έφερε, έφερε. Γυρίστε πίσω γιατί από ό,τι διαβάζω έχουν εξαντληθεί από παντού, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Οι μάσκες. Έχω ένα κουτί να τις πουλήσω. Για δικαιολόγητο πανικό κάνει λόγο η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κυρία Άννα Σιδηροπούλου. Έχει δίκιο. Η οποία αναφέρει και έχει ενδιαφέρον. Οι απλές χειρουργικές μάσκες που κυκλοφορούν κατά κόρο και έχουν χαμηλή τιμή έχουν εκλείσει από την αγορά της πόλης διότι με τον αδικαιολόγητο πανικό που δημιουργήθηκε πήγαν όλοι και αγόρασαν 20 και 40 μάσκες, Κώστα. Με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα αποθέματα από τις αποθήκες. Ένα κουτί έχω σπίτι. Αυτές οι μάσκες ουσιαστικά δεν προφυλάσσουν από τίποτα διότι είναι ένα απλό χαρτί με επίστρωση υφάσματος που το μόνο που κάνει είναι να προφυλάσει αυτόν που πάσχει από το να μην μεταδώσει την ασθένεια στους υπόλοιπους που είναι υγιείς. Αυτό και τίποτα άλλο. Αλλά άμα σε πιάσει και σου κάνει χειραψία αυτός. Ναι. Και φτερνιστεί πάνω σου. Αγοράζει λοιπόν και γάντια. Τα μπουκαλάκια με τα αντισηπτικά να δεις θα γίνει. Τα μπουκαλάκια με τα αντισηπτικά να δεις θα γίνει. Έχω μέσα, πήρα. Ένα κιλό έφερε η μάνα μου. Ένα κιλό, μια κούτα. Εντάξει, μια χαρά πουλάνε όλα αυτά τώρα. Ξέρεις πως θα πάνε αυτά τώρα σε λίγο τα μπουκαλάκια. Το είδα. Έχει ο κουνιάδος μου. Το είδα. Πετώντας. Ναι, το ξέρω. Πετώντας. Και του είπα, του βάλα και μπροστά τα μαντιλάκια αυτά με και εμείς πουλάμε τα αντισηπτικά με μαντιλάκια. Ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει. Αυτό είναι. Διαβάζω στα site ότι κατέθεσε προσφυγή στο Kansas City, αλλά θα εναντίον μας. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Όντως, πρώτη. Πρώτη. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο, Λίμπερο. Μπράβο, Τρόικα. Έτσι. Χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση. Κατέθεσε σήμερα η City προσφυγή στο ΚΑΣ για να καταρρύψει, αν γίνεται την απόφαση, η αντιμορία τη διετού αποκλεισμού που την επέβαλε η UEFA για όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Sport FM στην Αθήνα και τα λοιπά, όχι, γράψαν αυτό το κείμενο ότι αν ο Άρης και 7ο-7ο και αν δεν πληρώσει. Εντάξει, ένα σενάριο, ναι. Μπορεί να μας πούν τι έγινε με την προσφυγή του Παναθηναϊκού στη FIFA που είχαν πάει τις προηγούμενες μέρες στην UEFA. Δεν ήταν προσφυγή, ήταν γνωριμία, ναι, ήταν επαφή. Όχι, όχι, τι έγινε. Τι τους είπαν από την UEFA. Χάσανε. Γιατί δεν το λένε. Εγώ το λέω ότι χάσανε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Λες να χάσανε και να μην το λένε. Να μην μπορούν. Εγώ λέω ότι δεν θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς. Όχι, παιδιά, υπάρχει τιμωρία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν αλλάζει η UEFA κάτι τέτοιο. Γιατί διαβάζαμε ότι αισιοδοξία το ένα, το άλλο κτλ. Εγώ, ας πούμε, για τη FIFA λέω χαμηλά την μπάλα. Γιατί δεν ξέρουμε. Είναι FIFA. Δεν ξέρεις. Ναι, αισιοδοξία τώρα, αλλά είναι FIFA. Δώσ' τους κανένα ταξίδι στο Κατάρ. Η άτεγκτη αυτή τη FIFA και τη UEFA. Κάνει στην Κίνα ο Γκάρι. Α πούμε κάτι. Αυτό με την Κίνα. Το νερό. Ανεβαίνει στο νερό. Θέμα. Το νερό στέλνει. Θέμα. Τι. Δεν στέλνει. Νομίζω έχει θέμα. Στέλνει περισσότερα κόστη. Δεν στέλνει νερά. Γιατί έχουν κλείσει τα. Είναι φιαλωμένα. Έχουν κλείσει οι συναλλαγές. Για ρώτα. Οι συναλλαγές να βγαίνει κόστη. Να βγαίνει, όχι να μπαίνει. Ίσα ίσα να μπαίνει έχει περισσότερο. Και μια φίλη μου έτσι λέει. Ναι. Προτιμάει να μπαίνει παρά να βγαίνει. Το προϊόν. Στην Πεκίνα. Στην Πεκίνα. Τι γελάει, ρε. Πρώτη φορά τα κουβεντάστηκα. 20 χρόνια το ίδιο λέω. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι λοιπόν. Εντάξει, το Μέγκα το είπε. Το 10 το έγραψε. Ωραίο. Ε? Το Μέγκα τι είναι, όντως. Το 10. Ποιος είναι βάρδια στο 10. Το 10. Οι ίδιοι ρεπόρτερ δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στις κληρώσεις μας. Πάμε στις κληρώσεις μας. Το αγαπημένο του site. Δεν το έχει το 10. Κώστα, τρία νούμερα, μη στέλνετε άλλα. Μη στέλνετε, παιδιά. Και 56 είναι. Δεν προκύπτει ακόμα. Να μην αδικήσω κανέναν. Ναι. Τελευταία ανανέωση. Ωραία, λοιπόν, Κώστα, τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 14 για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. 14. 8. Λοιπόν, το 7. Ναι. Που φοράει ο Σούλερ. Μέχρι το 14 είπες. Ναι. Το 4 που φοράει ο Τέπιτς. Ναι, ναι. Και το 8 που θα φοράει ο καινούριος παίκτης. Λοιπόν. Που το όνομά του θα το μάθετε σε μισή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος σε 2.23 το πρώτο εισιτήριο. Ναι. Δεύτερο εισιτήριο. Γιώργος Σαμπούρ. Το κινητό σε 091. Γιώργος Σαμπούρ. Σαμπούρ. Και τρίτο εισιτήριο. Σαμπουρίδης μπορεί να λέγεται ο φίλος και να βαριόταν να γράψει όλο το όνομά του. Γιώργος Τσανάκας. Το κινητό σε 710.
Νικολόπουλος Βασίλης, συγχαρητήρια. Γιώργος Σαμπούρου, Γιώργος Τσανάκας, θα ενημερωθείτε. Κερδίζουν τα εισιτήρια. Εντός λίγων λεπτών από την Παρίς, για το πώς θα πάρετε τα εισιτήρια. Σε μισό λεπτό. Πάμε. Από το 1 μέχρι το 10. Ναι. Από το 1 μέχρι το 10. Το 9 που φοράει ο Ντέιβις. Ποιος? Ο Ντέιβις. Και το 8, γιατί ο Τζίμι Γκάβιν θα φοράει το 44, 4 και 4, 8 και το 8 πάλι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ό,τι μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Παράσκου, το κινητό σε 5.25 και το άλλο. Τυχερός. Το 8 είπες, ε. Ναι. Γιάννου Τηλέμαχος, το κινητό σε 2.10. Ο παίκτης. Χρήστος Παράσκου, Γιάννου Τηλέμαχος και Κώστα και ένα εισιτήριο από το 1 μέχρι το 6 για το εισιτήριο Ηρακλής Ιωνικός. Το 5 που φοράει ο Τέντιο Κεραφόρ και δυστυχώς μας αφήνει. Μπαχ! Τι, είναι γνωστό. Α. Αργυρό Προβατάρι, το κινητό Προβατάρι. Σε 209. Και πρόβατο και άρι. Αργυρό. Κέρδισε. Το εισιτήριο του Ηρακλή. Όλοι αυτοί θα ενημερωθείτε από τη Μαριλίζ. Κερδίζει συνέχεια. Κερδίζει. Αργυρό. Είναι τυχερή. Μπράβο. Θέλει να έρθει να βλέπει Ηρακλή μπάσκετ. Κώστα. Όχι και δυστυχώς, λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, παιδιά, δυστυχώς. Καλό παιδί. Για τον Τέντι. Ποιον? Για τον Τέντι. Ο Τέντι φεύγει με αγωνιστικά κριτήρια, παιδιά. Το κρίνει ο προπονητής. Άρα ευτυχώς. Τελείωσε, ναι. Άμα ευτυχώς. Είναι με αγωνιστικά, ευτυχώς. Δυστυχώς, γιατί είναι καλό παιδί και πάντα σε μια ομάδα βλέπει και άλλα πράγματα. Τι είναι καλό παιδί. Μπάσκετ θέλουμε να παίξω και παντρευτεί. Σωστό. Άμα είναι καλό παιδί, να το δώσει την κόρη μου, λέει. Να δώσει μια πάστα. Εντάξει, παιδιά, τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων. Ορισμένοι λες ότι είναι ένα αναγκαίο κακό να γίνει ένα διαζύγιο με μερικές ώρες. Είναι απλήρωτος δηλαδή. Όχι, είναι ένα αναγκαίο κακό γιατί λες ότι θέλω ένα καλύτερο παίκτη. Γιατί δεν θέλω να είναι απλήρωτος. Τον διώχνω με το ζόρι ενώ. Και ποιον θα φέρεις? Τον Γκάβιν, είπαμε. Τον Γκάβιν. Ο Τζίμι Γκάβιν, Αμερικανός. Πήρες παίκτη πλέον Γκάβιν. Ναι. Ο Γκαβό στο Μέτρο Σπορ. Ξέχασα να το αναφέρω. Ναι. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απλώς είχε γίνει έτσι μια ψιλοκουβέντα από κάποια ισλανδικά. Site. Ισλανδικά πάει ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον ήθελε τον Κρίστινσον ο ΠΑΟΚ, μια και έμεινε το καλοκαίρι ελεύθερο. Ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΛ την παραμονή του διεθνού Ισλανδού τερματοφύλακα ακόμα ένα χρόνο. Άρα δεν είχε βάση το Ισλανδικό που έγραφε στον δρόμο για τον ΠΑΟΚ ο Κρίστινσον. Νομίζω θα κοπούνε κάθε είδους συναλλαγή με τον ΠΑΟΚ. Με τον Πασχαλάκη, Στέργιο, τι έγινε τότε που μάλωσε με την κερκίδα? Τι καλά. Μάθαμε τελικά. Τίποτα όλα καλά. Θύμωσε με κάποιον απλά που τον έβριζε και πήγε. Όχι, και φώναζε αυτοί... με βρίζουνε. Και αυτοί που ήταν γύρω την πέσανε σε αυτόν που έβριζε. Ναι. Αυτά τα ρεπορτάζ στον Ανάγκη. Αν ήταν στον Κουέστα, αυτά θα θέλουμε. Πέσιμο στον Κουέστα. Οργή του κόσμου του Άρη κατά του τερματοφύλακα. Θα είχε κόστα. Σκηνέ ζούγκλα. Την πέσανε στου παίκτε. Επιτέθηκαν στου παίκτε. Λαϊκά δικαστήρια στο Βικελίδη. Θα λέγανε αυτοί που προστάτευσαν το θέμα με τον Ρεάλ Σίτι σήμερα στι 10 και Λιόν Γιουβέντου. Ωραία ματσάκια να τα δούμε. Ρεάλ Μάντσεστερ Σίτι, διπλό. Διπλό σα το δίνω. Πάρε και άλλα 5 να γίνει. Διπλό, διπλάρα και Λιόν. Λιόν Γιουβέντους. Δίπλαρος. Όταν βλέπω εγώ παιδιά διπλό σε όλες τις εταιρείες πάνω από δύο μονάδες στη Γιουβέντους. Ναι. Είναι διπλό. Δίπλαρος. Νίκος Δίπλαρος. Λοιπόν, πόσο δίνει. Πόσο δίνει. Από 2 μέχρι ναι. 2,20 του βρίσκω. 2 Γιουβέντους και 2 η Manchester City. Από 2,45 μέχρι 2,5. Η Real είναι. 5 απόδοση. Χ. 5 αποδοσάρα. 2-1. 5 αποδοσάρα. Το μηχανάκι μου το βέβαια. Δίνω όλο. Επί 5 θα πάρω 5 μηχανάκια. Η City μόνο το Champions League έχει τώρα. Γιατί η μεγάλη Λίβερπουλ δεν έχει αφήσει 400 βαθμούς πίσω. Ναι. BenJohnson.gr για όσους καταλαβαίνουν. Έπρεπε να φύγει ο Ασλαμάς από το Λίμπερο για να πάρει Λίβερπουλ πρωτάθλημα. Δεν γίνονται αυτά. Αποχωρώ και εγώ. Τέλος πάντων. Γεια σας, κύριε Θωμαϊδη. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Γεια σας.